Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όπως είδατε, καλεσμένος μας απόψε ο κύριος Σωτήρης Σοφιανόπουλος στο τακτικό ραντεβού της Πέμπτης. Μείνετε απόψε μαζί μας, γιατί ο χημικός, ο άνθρωπος που ασχολήθηκε με μια τεράστια από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης φαρμακοβιομηχανίες, το έχουμε πει πολλές φορές, γνώστης, φοβερός γνώστης των χημικών ανακατατάξεων της ύλης από την καθαρά επιστημονική πλευρά, απόψε θα μας δώσει τα στοιχεία που θα συστήσουν μια, θα λέγαμε, πολύ σημαντική εκπομπή, την οποία αφιερώνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους συμπολίτες μας και πάνω απ' όλα στον Υπουργό Πεχοδέ, τον κύριο Κώστα Λαλιώτη, εξαιρετικά. Έχει θέμα τα σκουπίδια και ακούστε πράγματα φοβερά και τρομερά για τα σκουπίδια από αυτή την εκπομπή. Όμως, θα μου επιτρέψετε, αυτόν τον αγώνα μερικών συμπατριωτών μας, ο οποίος πάρα πολύ καιρό τώρα γίνεται, με πίστη, με αφοσίωση σε κάποιες αρχές και όχι σαν αυτές που προσέβαλαν κατά τρόπο φοβερό και τρομερό. Βέβαια, οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι σεβαστές. Αλλά κύριε Κόκκινε, κύριε Πρόεδρε του Αγίου Πάγου, εμείς στη δική μας την ηλικία ζήσαμε κάποιες άλλες εποχές. Για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές μιλώ, που θεώρησαν ότι η σημαία μας είναι μια πατσαβούρα, ένα πανί ραμμένο χωρίς αξία, και καλά κάνανε και το κάψανε. Θα δοθεί απάντηση σε αυτό και θα δοθεί απάντηση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στις συντεχνίες αυτών των κυρίων. Βέβαια, εάν κανείς μπορεί να συνειδητοποιήσει, γίνονται βέβαια κάποιες πράξεις από νέους ανθρώπους, οι οποίες είναι πράξεις αφηρημάδας που έχουν σχέση με την γνώση της ιστορίας του τόπου ή την άγνοια, και εν πάση τόση έγιναν από παιδιά, από νέους ανθρώπους που δεν φταίνουν αυτοί για τις περισσότερες κακές πράξεις τους. Για τις καλές είναι ευπρόσδεκτες. Εκεί μπορεί κανείς να πει μια κουβέντα, να συγχωρήσει, να νουθετήσει, να βοηθήσει, να αναλύσει, να εξηγήσει. Αλλά σε καθηγητές ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που μίλησαν τόσο περιφρονητικά, τον τρόπο που μίλησαν για ένα σύμβολο, τότε δεν μας έχει απομείνει τίποτα. Ας τα κάνουμε όλα μπάχαλο, να τελειώνουμε. Δηλαδή, για να καταλάβω, αυτό το αλβανικό έπος που γιορτάζεται, κύριοι καθηγητές, σε αυτό το πανεπιστημιακό ίδρυμα που, κατά τη δική μας γνώμη, κακό σας ανέθεσα να διδάσκετε, και όποτε θέλετε ένας διάλογος σε αυτή την καρέκλα εδώ με πολύ ηλεκτρισμό από κάτω, είστε ευπρόσδεκτοι. Αυτό το αλβανικό έπος για το οποίο μιλάτε και γιορτάζετε στο ανώτατο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο υπηρετείτε, γιατί γίνονται αυτές οι γιορτές? Γιατί αναφέρεστε στο αλβανικό έπος? Γνωρίζετε τι είναι αυτό το αλβανικό έπος? Γνωρίζετε πως οι πατεράδες μας αγωνίστηκαν εκεί για κάποιες αρχές, για κάποια ελευθερία, για κάποιες οικογένειες, για κάποια θρησκεία, για κάποια πίστη, για κάποιο χώμα? Βέβαια, αυτές τις εποχές δεν τις ζήσατε εσείς. Είσαστε οι μοντέρνες ιδέες. Ήθελα να ξέρα
πώς θα αντιμετωπίζατε την εκπαραθύρωσή σας από το σπίτι που κατοικείτε, την αρπαγή των παιδιών σας και των συζύγων σας με τα γνωστά επακόλουθα, αυτό σας αξίζει κατά τη δική μας γνώμη, για να μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε ότι πολεμάς για κάποια ιδανικά, και αυτά τα ιδανικά εκφράζονται με αυτό το ραμμένο από ένα ράφτι πανί, την πατσαβούρα, με αυτή έτσι εκφράζεται. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήριά σας και δεν θα ήθελα καθόλου να συνεχίσετε να διδάσκετε τους νέους ανθρώπους. Καλύτερα να πάτε κάπου αλλού, σε κάποια άλλη χώρα, ή να μείνετε στο σπίτι σας. Το αν σας δικαίωσε το δικαστήριο, γιατί οι αποφάσεις δικαιοσύνης δεν μπορούμε να τις κρίνουμε, δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που δεν μπορείτε να τον δείτε εσείς, γιατί δεν βλέπετε, ο οποίος είναι έξαλλος μαζί σας και θυμωμένος πολύ. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα αντιληφθείτε το μεγάλο σας λάθος, αλλά είστε σε μια τέτοια ηλικία που η ασθένεια από την οποία έχετε προσβληθεί είναι ανίατη, μάλλον. Θα περάσω σε ένα άλλο, σε μια άλλη υποχρέωση που έχουμε προς έναν συμπολίτη μας που δεν τον ξέραμε, δεν τον γνωρίζαμε, τον φιλοξενήσαμε εδώ θυελώδη στις εκπομπές μας, να ορίεται για τον ανατοκισμό των τόκων και να μην χάνει εκπομπή που να μην λέει για το μεγάλο έγκλημα που έγινε στην ελληνική βιομηχανία, για την καταστροφή, για το ληστρικό τραπεζικό σύστημα κτλ. Σήμερα θέλω πολύ σύντομα να του αφιερώσω 10 λεπτά και να μπούμε βέβαια σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή για τα σκουπίδια. Θα ακούσετε πράγματα πολύ σημαντικά και κυρίως οι δημοτικοί άρχοντες και ο υπουργός, ο κ. Λαλιώτης, τον οποίο αφιερώνουμε μαζί με τους άρχοντες στην εκπομπή. Θα ήθελα λοιπόν να τιμήσω τον επί πόσο καιρό, ούτε μπορώ να θυμηθώ πόσες Πέμπτες μας έχει εδώ ευγενώς προσφερθεί να μας ενημερώνει με τις γνώσεις του και με τις πληροφορίες του. Ήθελα λοιπόν απόψε να τον τιμήσω έτσι απλά, έτσι σεμνά, όπως αξίζει, σε ανθρώπους που έχουν ένα μέγεθος που οι μαφίες το αμφισβητούν. Σας παρακαλώ λοιπόν να το προσέξετε και να το τιμήσουμε μαζί. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πιλαρινός, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, σε επερώτηση που έκανε στις 3 Τρίτου 96 στη Βουλή, αναφέρει τα εξής, μεταξύ άλλων. Ενώ εμείς συμφωνούμε για την ανάπτυξη, το τραπεζικό σύστημα στραγγαλίζει επιχειρήσεις που χρειάζονται τη στήριξη, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια στη διακοπή των εργασιών τους, δηλαδή στη χρεοκοπία. Ένας από τους κύριους λόγους αυτής της καταστροφικής πορείας ενός τεραστίου αριθμού βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων είναι τα υψηλά επιτόκια που με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας και τους ανατοκισμούς εξαφανίζουν κάθε επιχειρηματική ικμάδα και εξοντώνουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οριακά επίπεδα επιβίωσης. Να μην σας το διαβάσω όλο, σε άλλο σημείο. Η πολύχρονη αυτή ληστρική τακτική υπό τον μανδύα της νομιμότητος, ενώ αυξάνει τα κέρδη των τραπεζών εις βάρος του κυρίως κορμού της οικονομίας, οδηγεί αναπόδραστα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον πλήρη αφανισμό. Ανάλογα προβλήματα με τις επιχειρήσεις είναι ορατό πλέον ότι θα αντιμετωπίσουν, αν δεν αντιμετωπίζουν ήδη, και οι απλοί καταναλωτές που θα βρεθούν σε αδυναμία να πληρώσουν τις τόκοχρεωλητικές δόσεις, παραδείγματος χάριν
των στεγαστικών και των καταναλωτικών τους δανείων. Θα μου επιτρέψετε, λέει ο κύριος Πιλαρινός στη Βουλή, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, επικρατείας, να αναφερθώ, λέει, ενδεικτικά και μόνο σε μερικά σύντομα παραδείγματα. Για ένα υπερήμερο δάνειο μιας επιχείρησης ύψους 100 εκατομμυρίων δραχμών, με βασικό επιτόκιο 25%, με προμήθεια 2%, με ποινή 4%, με εισφορά 1% του νόμου 128-75 και ευτέ 2% στη διάρκεια των 2 ετών, γίνεται ως οφειλή προς την τράπεζα 198 εκατομμύρια δραχμές. Από 198. Για ένα καταναλωτικό δάνειο 1 εκατομμύριο δραχμές διάρκειας 18 μηνών με επιτόκιο 23% που γίνεται περίμενο από την πρώτη δόση της λήψεώς του ή επιπλέον επιβάρυνση τόκου τον πρώτο χρόνο, ξεπερνά τις 300.000 δραχμές. Ενώ το δεύτερο, οι επιβαρύνσεις αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο, καθώς σε κάθε δόση ανατοκίζεται η οφειλή. Λέει στη συνέχεια, η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο. Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν καταστεί προβληματικές και εκείνες που μόλις αναπνέουν δεν μπορούν να εξυγχρονιστούν. Κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στις πιέσεις του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος μέσα στο ασφικτικό πλαίσιο που δημιουργεί η νόμιμη ελληνική τραπεζική τοκογλυφία. Μπράβο κύριε Πιλαρινέ. Πώς αλήθεια ζητούμε την ανταγωνιστική συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε μια διεθνοποιημένη αγορά, όταν η αγορά του χρήματος στην Ελλάδα είναι ληστρική? Πώς θα ανταγωνιστεί, παραδείγματος χάρη, ο Έλληνας βιοτέχνης ή ο τουριστικός επιχειρηματίας, το Γάλλο ή τον Ισπανό ομόλογό του, όταν οι αντίστοιχες δανειακές επιβαρύνσεις του από πλευράς ελληνικών τραπεζών είναι κατά 50 έως 60% υψηλότερες από αυτές που ισχύουν στη Γαλλία και την Ισπανία και αποτελεί πραγματικά ευρωπαϊκή πρωτοτυπία, για να μην πω παγκόσμια, ο επί σειρά ετών σταθερός πλουτισμός των ελληνικών τραπεζών μέσα σε μια χρεοκοπημένη από κάθε άποψη ελληνική οικονομία. Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο, γιατί εκτός των άλλων έχει προκαλέσει και την αντίθεση, για να μην πω και την οργή του νομικού κόσμου της χώρας, που σύντομα και με τη δική μας συμπαράσταση θα κατευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την επίλυση αυτής της εξοργιστικής διαφοράς με το άπλιστο τραπεζικό κατεστημένο. Προσωπικά, καλώ από το βήμα της Βουλής όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους στην ανάληψη πρωτοβουλειών για την οριστική αλλαγή και τον εξευρωπαϊσμό του σημερινού καθεστώτος στον κρίσιμο χώρο της αγοράς χρήματος. Η επανάληψη σήμερα του ισχυρισμού ότι η απελευθέρωση των επιτοκίων δεν επιτρέπει παρεμβάσεις του κράτους στον χώρο των τραπεζικών συναλλαγών δεν αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση μπροστά στο φαινόμενο της οικονομικής καταστροφής των δανειοδοτουμένων από τις τράπεζες. Η απελευθέρωση των επιτοκίων δεν σημαίνει και νομιμοποίηση της τραπεζικής τοκογλυφίας. Κωνσταντίνος Πιλαρινός, το κείμενο αυτό, επερώτησή του είναι στη Βουλή, στις 3 Τρίτου 1996. Δεν τον γνωρίζω τον κύριο Πιλαρινό. Όμως είχα υποχρέωση να το αφιερώσω στον κύριο, και δεν είναι θέατρο αυτό, στον κύριο Σοφιανόπουλο, και να του πω ότι, κύριε Σοφιανόπουλε, σκληρή δημοσιογραφία κάνουμε εδώ σε αυτό το κανάλι, θα συνεχίσουμε να την κάνουμε, θα είμαστε και σε εσάς απέναντι, αν και όταν με το καλό οι πολιτικές σας φιλοδοξίες ευοδοθούν, και αυτό να μην θυμώσετε ποτέ γι' αυτό. Σας το έχουμε ξεκαθαρίσει από τώρα, αλλά οφείλαμε να σας τιμήσουμε με αυτό το σημείωμα, έτσι απλά, σε μια τελετή που δεν έχει τίποτα λουλούδια και γλυκά, αλλά για να σας πούμε ότι όλα αυτά τα οποία ισχυριστήκατε εδώ κατά καιρούς και φωνάζετε δυνατά, επιβεβαιώθηκαν κάθε μέρα, επιβεβαιώνονται κάθε μέρα, και από αυτή τέλος πάντων την επερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Πιλαρινού. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Ποιος τα λέει αυτά? Πού ανήκει? Σχολιάστε το αν θέλετε, για να μπούμε στο τεράστιο θέμα των σκουπιδιών, όπου εγώ απόψε θα σας εκμεταλλευτώ ως χημικό δεόντος. Καταρχήν, να ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Βεβαίως, μπορούμε να κάνουμε ώρες σχολιασμού αυτού του πράγματος. Βέβαια, δεν ήξερα ότι θα το θέσετε αυτό το θέμα.
Εμείς, και ξέρετε όταν λέω εμείς τι εννοώ, διότι δεν θέλετε να το λέμε, κάναμε απάντηση σε όλες τις εφημερίδες, βασικώς τρεις, την Εστία, την Απογευματική και την Αυριανή, οι οποίοι είχαν πηχαίους τίτλους και προημερών για την τοκογλυφία των τραπεζών. Και το νόημα της απαντήσεώς μας, αν θέλετε την άλλη φορά να φέρω την απαντητική επιστολή, είναι ότι είναι απαράδεκτο, ηθικός, σημαίνων στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να καταγγέλει μετά από 16 χρόνια αυτό που το κόμμα του ενομοθέτησε στις 30 Οκτωβρίου του 80 και διέλυσε την εθνική οικονομία, και να το καταγγέλει αυτό το σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή, όταν ο άνθρωπος που το έκανε αυτό είναι ο σημερινός αρχηγός του, ο κύριος Εύερτ. Και τίθεται ένα μέγα ερώτημα εδώ, κύριε Χούντα. Ή ο κύριος Πιλαρινός δεν το γνωρίζει ότι είναι ο νόμος 1083 Υπουργού Οικονομικού Εύερτ, Υπουργού Αναπληρωτού Συντονισμού Παλαιοκρασά, Προέδρου Δημοκρατίας, που υπέγραψε, προσυπέγραψε και εκύρωσε αυτό το νόμο, τον επέσχυντο, Καραμαλής, Υπουργός Εμπορίου Καλατζάκος και Υπουργός Δικαιοσύνης Σταμάτης. Οπότε λες, ένα τέτοιο στέλεχος να μην γνωρίζει τους νόμους του ιδίου του του κόμματος, ή το γνωρίζει, οπότε είναι ακόμα χειρότερο, και άνευ καμιάς ντροπής έρχεται να κατηγορήσει ποιον, την κυβέρνηση, η οποία συμπάτει βέβαια, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, άλλαξε ο Μανολαιός και έβαλε τα ρούχα ούτε καν αλαιός, κάπως αλαιός και μόνο για να κοροδεύουμε τον κόσμο. Και έρχεται ο κύριος Πιλαρινός λοιπόν σήμερα και καταγγέλει την κυβέρνηση, η οποία απλώς συνεχίζει τον νόμο τον οποίον η Νέα Δημοκρατία εθέσπισε, και υπενθυμίζω ότι είναι ο νόμος 1083, όπου περί συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών γραμματείων, όπου στο άρθρο 8 παράγραφος 6 έχει την περιβόητο φράση, η νομισματική επιτροπή δι' αποφάσεών της δύναται να επιτρέψει εις τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να εκτοκίζουν τους τόκους άνευ ουδενός χρονικού ή άλλου περιορισμού. Κάθε μέρα. Μέχρι και κάθε μέρα. Αυτοί απεφάσισαν ανατρίμηνο και έχουμε διπλασιασμό αναδιετία. Υπενθυμίζω δε επίσης, και ξέχασα να σας το φέρω, ότι το 1979 πάλι δια νόμου της Νέας Δημοκρατίας ο τόκος, ο οποίος ήταν επί 35 χρόνια 10%, έγινε 23 εν μία νυχτή. Και τότε είχαμε αναλύσει το ότι θα τους ξεφώνιζε το Συμβούλιο Επικρατείας και σπεύσανε και κάνανε αυτό το νόμο και νομιμοποίησαν την παρανομία την οποία είχαν ξεκινήσει. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο, κύριε Χούντα, το ουσιαστικό θέμα της διαλύσεως της οικονομίας για αυτού του νόμου, τίθεται για μένα ένα πολύ σοβαρότερο θέμα, το θέμα της ηθικής τάξεως. Ότι πώς είναι δυνατόν, διότι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες λένε μπράβο στον κύριο Πιλαρινό, αλλά το μπράβο αυτό είναι πολιτική αντιπαράθεση ως προς το Πασόκ σήμερα που κυβερνά, ή αν θέλετε πάμε και ένα βήμα παρακάτω, εάν είμαι καλά πληροφορημένος, ο κύριος Πιλαρινός είναι μητσοτακικός κατά τα λεγόμενα, οπότε ρίχνει έμεσες τορπίλες κατά του Εύερτ, χωρίς να το λέει, διότι ο Εύερτ έκανε τον νόμο και τον υποσκάπτει δι' αυτής της διαδικασίας. Αλλά αυτή η υποκρισία έναντι του ελληνικού λαού, αποσημένοντας στελέχη του πολιτικού μας κόσμου, είναι απαράδεκτος. Διότι ο απλός πολίτης μετά από πού θα παραδειγματιστεί να προχωρήσει με την ηθική του εκείνου μεγάλου Σοκράτους μας? Πού είναι η ηθική τάξη? Σου λέει ο άλλος, όταν αυτοί κλέβουν, προδίδουν, συκοφαντούν, εξαπατούν, εγώ ο απλός ανθρωπάκος θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, θα κάνω και εγώ τα ίδια. Είναι σαν και εκείνο που είπατε, ότι έρχεται ένας ακαδημαϊκός καθηγητής, ο οποίος λέει μπράβο στα παιδιά που κάψαν τη σημαία και το Πολυτεχνείο, οπότε ο δικός του ο μαθητής λέει, αφού οι άλλοι μαθητές, φοιτητές, κάψαν τη σημαία και το Πολυτεχνείο,
γιατί να μην κάψω κι εγώ την πάντιο στην οποία διδάσκει ο κύριος, αλλά με τα λεφτά του φορολογουμένου. Ως εκ τούτου, κύριε Κούντα, εδώ τι να σχολιάσεις και τι να πεις, το πράγμα έχει ξεφύγει πλέον και απορώ δε πώς μπορεί να είναι αυτή η δικαιοσύνη, διότι εγώ ήμουν μάρτης κατηγορίας σήμερα σε αυτή τη δίκη. Ο πρόεδρος δεν με άφερε να μιλήσω, ήθελα να αναφερθώ στον Ίωνα Δραγούμη και τον αντιμετώπισε ο πρόεδρος αυτός, λες και ο Ίωνα Δραγούμη ήταν ένα τσουτσέκι και λέει δεν μπορούμε, λέει, να αυτό. Και ήθελα να αναφερθώ και στο Γκουτιίδη, ο οποίος τυλίχθηκε με τη σημαία και έπεσε από το βράχο της Ακροπόλεως, διότι ήθελα να δώσω τη βαρύτητα του τι θα πει το σύμβολο του έθνους. Ο πρόεδρος δεν με άφηνε, μέχρι που αναγκάστηκα και εγώ να του πω ότι παίζουμε με τις λέξεις, κύριε πρόεδρε. Και μου λέει σέβα στο δικαστήριο. Μα τι σέβα, όταν εσύ το δικαστήριο, η δικαιοσύνη δεν σέβεσαι τη σημαία, το έθνος, τους νεκρούς. Είπα μάλιστα ότι όταν η σημαία στο μέτωπο πέφτει διότι ο σημειοφόρος χτυπήθηκε, πληγώθηκε ή σκοτώθηκε, σπέβδει κάποιος άλλος να την κρατήσει όρθια. Και ο κύριος, πώς το είπαμε, καθηγητής, θύμιστε μου, ο κύριος Ρούσης, ο κατηγορούμενος, έτσι, και ο κύριος Διαμαντόπουλος, δύο άνθρωποι, οι οποίοι, ο ένας είναι ακαδημαϊκός καθηγητής και ο άλλος είναι ηθοποιός, οι οποίοι έχουν μια πρόσβαση προς το κοινωνικό σύνολο. Και αυτοί οι κύριοι ακαδημαϊκός καθηγητής ο ένας και ηθοποιός ο άλλος, σου λέει είναι ένα κουρελόπανο η σημαία, καλά κάνανε και την κάψανε, και μάλιστα αυτοί οι αναρχικοί είχαν και έγγραφο, μάλιστα ο Διαμαντόπουλος, χωρίς να ξέρω αν πράγματι το τύπωσε αυτός, δεν μπορώ να το ορκιστώ, δεν ήμουν εκεί, αλλά υπήρχε έγγραφο το οποίο επέδωσε ο καταγγέλων και μηνύων δικηγόρος ή στο δικαστήριο, που έλεγε τα ίδια πράγματα και γραπτά ο κύριος Διαμαντόπουλος. Οι δε αναρχικοί αυτοί λέγανε ότι εμείς θα συνεχίσουμε και μάλιστα τον αγώνα και τη βία και ούτω καθεξής. Και τα καταθέσαμε αυτά τα έγγραφα και το δικαστήριο θεώρησε αυτούς τους ανθρώπους αθώους. Μα αυτό είναι πρόκληση πλέον. Άρα εδώ δεν έχουμε πλέον, εσείς λέγετε σέβεστε τη δικαιοσύνη. Όχι, κύριε Χούντα, εγώ δεν τη σέβομαι, διότι αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν μπορεί για λόγους. Και ποιοι παρακαλώ ήταν οι μάρτυρες, οι συνήγοροι υπερασπίσεως? Ο κύριος Λικουραίος και ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος, τους οποίους γνωρίζω προσωπικώς και τους δύο, και βεβαίως σαν δικηγόροι από τη στιγμή που εκλήθησαν να υπερασπιστούν έναν κατηγορούμενο έχουν ιερά υποχρέωση να το κάνουν. Αλλά το θέμα τι γίνεται, υπερασπίζεσαι έναν κατηγορούμενο όταν αυτός είναι ένοχος ξεκάθαρα, το δολοφόνο δηλαδή, εάν έχει αμφιβολίες ο δικηγόρος του πρέπει να τον υπερασπιστεί. Αλλά όταν ξέρει ότι αυτός είναι δολοφόνος, δεν έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί όσον αφορά την ελαφρότητα ή κάτι να βρει. Αλλά όταν ξέρει ότι είναι δολοφόνος, δεν μπορεί να λέει ότι δεν είναι. Κύριε Κωνσταντόπουλε και κύριε Λικουρέζο, τους ακαδημαϊκούς δασκάλους και τους ηθοποιούς που λένε ότι καλώς τα παιδιά κάψαν τη σημαία, τους υπερασπίζεστε? Τότε από εκεί και έπειτα δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα υπάρξιος αυτών των απλών ανθρώπων υπάρχει σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι τρέχουν στο μέτωπο, όπως πολύ σωστά είπατε, το έπος το αλβανικό, αυτά τα λίγα ντοκιμαντέρ που υπάρχουν από την εποχή εκείνη, κύριε Χούντα, δείχνει την έφοδο των τσολιάδων και μπροστά πάει η σημαία. Αυτό εμψυχώνει. Είναι οι σημαίες των συνταγμάτων που τις βλέπουμε στις παρελάσεις, γεμάτες παράσημα με τρύπες από σφαίρες και χιλιαδιό. Όταν λοιπόν όλα τα σύμβολα και οτιδήποτε υπάρχει εδώ πέρα. Ιερό σύμβολο. Ιερό σύμβολο. Ιερότατο. Τότε δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα πιο ιερό σε ένα λαό και σε μια χώρα. Καταντάει να είναι αθώος αυτός ο οποίος λέει μπράβο παιδιά, με πιο πρόσχημα, παίζει με τις λέξεις. Ότι λέει όταν λέει επιδοκιμάζεις, δεν έπεται ότι προτρέπεις. Μα όταν επιδοκιμάζεις μια επέσχυον τέτοια πράξη, τι κάνεις δηλαδή? Κοιτάξτε, η επανάσταση του 21, όπως γνωρίζετε, είχε από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό την ευλογία της σημαίας σε εκείνη την περίφημη εκκλησία της Αγίας Λαύρας, όπου έχουμε επανάληψη του φαινομένου και στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάει κατά τον ίδιο τρόπο. Οι Ρωμαίοι ευλογούσαν τις σημαίες αυτές. Είναι μια τέλετη η οποία γίνεται ακριβώς για να εμψυχώνει, να δίνει δύναμη στους αγωνιζομένους, τους αμυνωμένους, γιατί εμείς τουλάχιστον σε αυτές τις δύο φάσεις
αμυντικούς πολέμους κάνουμε. Πάντα αμυνόμενοι είμαστε. Έτσι. Δίνει λοιπόν μια ιερότητα σε αυτόν τον αγώνα και αυτό το σύμβολο περιβάλλεται με μια ιερότητα, όπως θα λέγαμε ιερό πράγμα για τον κύριο Διαμαντόπουλο και για τον κύριο Ρούς, τον οποίο δεν γνωρίζω, δεν τους γνωρίζω. Ιερό πράγμα είναι η μητέρα τους. Λέω ένα παράδειγμα. Η μητέρα τους είναι ένα σύμβολο. Οι μητέρες όλων των Ελληνοπαίδων και εκείνων βέβαια. Βεβαίως. Η μητέρα τους είναι ιερό πράγμα. Ιερό πράγμα γιατί έτσι πρέπει να είναι. Και τέλος πάντων, όταν όλος ο λαός και όλοι μας έχουμε δεχθεί την ιερότητα αυτού του συμβόλου και έχουμε δεχθεί ότι αυτό ήταν η αρχή των αγώνων και το 21 και το στον πόλεμο αυτό τον αλβανικό, στους όλους πολέμους, δεν μπορούμε να φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο. Φαντάζομαι και εγώ με την πλευρά μου από εδώ, τους παρακαλώ να κάνουν μία αναδιάταξη στη σκέψη τους και ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, για το οποίο επαναλαμβάνω η δικαιοσύνη είναι, πρέπει να τη στηρίζουμε, θα κάνει και λάθη, αλλά εμείς πρέπει πάντοτε να την στηρίζουμε. Οι ίδιοι ίσως τις προσεχείς ημέρες θελήσουν κάτι να διορθώσουν από αυτό. Μα, κύριε, εγώ, πρέπει να το έχουν αντιληφθεί. Το δικαστήριο, να μην φάμε όμως την το δικαστήριο με αντιμετώπιζε. Λες, ήμουν εγώ ο κατηγορούμενος. Ναι. Και κάνω έκκληση στον αρχισαγγελέα να κάνει έφεση. Να κάνει έφεση. Να πάμε σε ένα παραπάνω δικαστήριο. Διότι εγώ από μόνος μου δεν μπορώ να το κάνω. Εδώ έχουμε ξεφύγει πλέον. Τελείως. Και θέλω να υπενθυμίσω, κύριε Χούντα. Κοιτάξτε, αφήστε ότι, το τώρα. Όχι, να θέλω να πω το ιστορικό γεγονός το οποίο ήθελα να το αναφέρω στο δικαστήριο. Δεν μ' άφησε ο πρόεδρος να μιλήσω. Δεν μ' άφησε ουσιαστικά να μιλήσω καθόλου, τίποτα δεν πρόλαβα να πω. Ελάχιστα πράγματα. Ότι όταν οι Γερμανοί μπήκανε στην Αθήνα, δημιουργήσανε, κάνανε μια προετοιμαστία τεράστια να ανέβουν στην Ακρόπολη, να υποστηλώσουν την ελληνική σημαία και να αναρτήσουν τη γερμανική σημαία. Και είχαν εκεί πέρα από το γερμανικό ραδιόφωνο με ασυρμάτους, με πράγματα και το αναμεταδίδανε από ραδιοφώνου ό,τι γινότανε. Δεν ξέρω, είναι ένα άγνωστο περιστατικό το οποίο έπρεπε να είναι γραμμένο στα βιβλία. Και έφτασαν στο σημείο όπου ανέβαινε το γερμανικό άγημα τις σκάλες της Ακροπόλεως να φτάσουν επάνω, να κατεβάσουν την ελληνική σημαία και να ανεβάσουν τη γερμανική. Και ο εκφωνητής περιέγραφε τα γεγονότα, υπήρχε τηλεόραση τότε από ραδιοφώνου. Διατάχθη λοιπόν ένας Έλληνας φαντάρος ονόματι Κουκίδης να κατεβάσει την ελληνική σημαία για να ανεβάσουν οι Γερμανοί τη γερμανική. Και αυτός ο ήρωας, για μένα τουλάχιστον, τώρα για τον κύριο Ρούση και τον κύριο Διαμαντόπουλο βέβαια αυτά είναι ψηλό πράγματα, έτσι. Το θεώρησε τόσο προσβλητικό και τόσο υποτιμητικό που τυλίχθηκε με τη σημαία την οποία κατέβασε και έπεσε από το βράχο της Ακροπόλεως και σκοτώθηκε, αυτοκτόνησε. Και οι Γερμανοί μήγαν ανάγαλμα. Και τον τιμήσαν οι Γερμανοί και το είπανε τα ραδιόφωνα της Αγγλίας και της Γαλλίας και χάλασε ο κόσμος, εμείς το αποσιωπήσαμε. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια παραδείγματα της προσφάτου ιστορίας μας, τα οποία τα αποσιωπούμε και εις αντιπαράθεση αυτής της ηρωικής πράξεως επιδοκιμάζουμε το κάψιμο και τον εξευτελισμό των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από μερικούς περιθωριακούς ανομάλους ψυχήτε και σώματι, διότι πρέπει να είσαι και στο μυαλό και αυτοί ανήκουν στο φρενοκομείο οι πράττοντες αυτά, αλλά οι ακαδημαϊκοί καθηγητές επιδοκιμάζοντες αυτά, αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν και θα έπρεπε να υπάρχει έστω κάποια υποτυπώδης διαδικασία που θα έπρεπε κάποιος να το πούνε, μάλιστα κύριε, εσύ δεν κάνεις για ακαδημαϊκούς καθηγητές, έστω για άλλα. Έτσι τουλάχιστον και βέβαια αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να γίνει μια δημοσκόπηση. Βάλτε σας παρακαλώ κύριε Χούντα, αν θέλετε, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, δώστε τα τηλέφωνα, όχι τώρα, κάποια άλλη φορά ή κατά τη διάρκεια της ερχομένης εβδομάδας. Έπρεπε να υπάρχει, αυτός έπρεπε να παραμένει καθηγητής, τι λέει ο κόσμος. Καθηγητής ανωτάτου ιδρύματος, ο οποίος επιδοκιμάζει το κάψιμο της σημαίας και την καταστροφή του Πολυτεχνείου από αυτούς τους περιθωριακούς που το επιδοκιμάζει, αν αυτός έπρεπε να συνεχίσει να είναι ακαδημαϊκός καθηγητής. Να πει ο κόσμος, σε δημοψήφιση, ναι, όχι, ναι, όχι. Να δούμε πόσα θα είναι τα ναι και πόσα θα είναι τα όχι. Ναι. Εγώ από τη δική μου την πλευρά θέλω να παρακαλέσω από αυτά όλα τίποτα να μην γίνει, απλώς να παρακαλέσω τον καθηγητή και τους δύο βέβαια,
και τον κύριο Ρούση, τον οποίο δεν ξέρω, και τον κύριο Διαμαντόπουλο, και τον κύριο Διαμαντόπουλο και τον κύριο Ρούση, να αναδιατάξουν αυτές τις θέσεις τους και, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν ένα βήμα. Θα λέγαμε, δεν είναι κακό. Οι σπουδαίοι και οι μεγάλοι είναι αυτοί οι οποίοι αναγνωρίζουν τα λάθη τους ή, αν θέλετε, διευκρινίζουν τις θέσεις τους ή, αν θέλετε, δικαιολογούν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να έγιναν λάθος αντιληπτά. Αυτή είναι η θέση δική μου και ελπίζω ότι αυτό μπορεί να το πράξουν τις επόμενες μέρες. Άλλωστε, αν πιστεύετε ότι τέτοιου είδους άνθρωποι είναι δυνατόν να ανακαλέσουν αυτές τις λέξεις και πράξεις τους, εγώ θα το ευχόμουν ολοψύχως. Αλλά υπάρχει εκείνη η σοφοτάτη παροιμία, όλες τις παροιμίες είναι σοφές. Τα προβλήματα έχω ψάξει ότι κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει που να μην έχει λύσει σε αρχαίο ρητό, σε ρητά του Ευαγγελίου και σε παροιμίες. Λέει λοιπόν μια τέτοια παροιμία, του κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Φοβούμαι, κύριε Μπούντα, ότι το να λέτε του Ρούση και του Διαμαντόπουλου να αλλάξουν γνώμη, ότι, δηλαδή, και να πούνε κακώς τα παιδιά κάψαν τη σημαία, ότι βαράτε σε πόρτες όχι κοφών, κοφαλάλων τελείως, οι οποίοι δεν είναι στέση ούτε ατομική έκρηξη να αντιληφθούν. Έχω άλλη άποψη. Εγώ μπορεί να απευθυνθώ στους κυρίους αυτούς για να τους προσκαλέσω εδώ στην εκπομπή να το αναλύσουμε το θέμα. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας την υπόθεση αυτή με την σημαία, ο κύριος Σοφιανόπουλος, δικαιωμένος πια από τον Βουλευτή Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πλαιρίνο, με την επερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή για την ληστρική, όπως λέει, πολιτική των τραπεζών στο θέμα των τόκων, ο κύριος Σοφιανόπουλος λέει αυτή την ληστρική θέση των τραπεζών την σύστησε ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε από το κόμμα του κυρίου Πλαρινού στα 1980 και ανέφερε και τα ονόματα των συντελεστών, πρόεδρος Καραμαλής, υπογραφή Δημοκρατίας, υπουργός... Πρωθυπουργός Ράλης, υπουργός οικονομικών Εύερτ, υπουργός αναπληρωτής συντονισμού Παλαιοκρασάς, εμπορίου Καλατζάκος και δικαιοσύνη Σταμάτης. Και λέει ο κύριος Σοφιανόπουλος ότι εάν μένει ο κύριος Πλαρινός δεν το γνωρίζει αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό για έναν Βουλευτή Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας. Εάν όμως το γνωρίζει, τότε τα πράγματα είναι χειρότερα. Και κάνει και το σχόλιο ότι επειδή είναι, όπως το χαρακτήρισε, με την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, ίσως με αυτόν τον τρόπο υποσκάπτει τα θεμέλια του κυρίου Εύερτ, που ήταν συμμέτοχος σε αυτή την υπόθεση, απόντος βεβαίως του κυρίου Μητσοτάκη από την συγγραφή και ψήφιση αυτού του περιβόητου. Μα ήταν και ο Μητσοτάκης το 80, ήταν μέσα. Ήταν υπουργός, συντονισμού, ήταν υπουργός εξωτερικών, κάτι ήταν. Δεν συμμετείχε σε αυτό το επιτελείο των Υπουργών. Ναι, αλλά νόμοι περνάνε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορεί να μην... Είναι αρμόδια επιτροπή που δεν συνυπογράφουν όλοι. Συνυπογράφουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Ναι. Αυτό δεν είπατε. Εσείς το είπατε. Μπαίνουμε σε ένα τεράστιο θέμα το οποίο λέγεται σκουπίδια. Ο πολύς χημικός Σωτήρης Σοφιανόπουλος θα μας αναλύσει απόψε και στο τέλος θα φανεί, γιατί έχουμε κάνει μία συζήτηση χθες και προχθές από τηλεφώνου. Θέλουμε να δώσουμε μία απάντηση σε αυτό το ζήτημα και απόψε θα δοθεί μία απάντηση και μέσα από μία εκπομπή, όπως είπαμε, την αφιερώνουμε στον Υπουργό που έχω δει, τον κύριο Γαλιώτη, και στους τοπικούς άρχοντες για αυτό το ζήτημα των σκουπιδιών, το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ λυπηρό πως χρόνια τώρα δεν έχει επιληθεί και είναι πάρα πολύ λυπηρό ότι υπάρχουν απλοί Έλληνες συμπολίτες μας, όπως ο κύριος Σοφιανόπουλος, που έδωσε μια μάχη τώρα εδώ 8 μήνες από αυτό το κανάλι για να επιβεβαιωθεί για το θέμα των τόκων, αν και υπάρχουν άλλοι συμπολίτες μας, όπως ο κύριος Ορφάνης, ο οποίος μου έστειλε μια πολυσέλιδη επιστολή και αναφέρεται στο θέμα των τόκων. Θα το δούμε και αυτό για το τραπεζικό σύστημα. Η τράπεζα λέει πουλάει χρήμα. Το θέμα είναι πώς το πουλάει και μέχρι πού το πουλάει και τότε γιατί θα πρέπει ο αστικός κώδικας να θεωρεί και να καταδικάζει ένοχο τον τοκογλύφο με ένα συγκεκριμένο ποσοστό, το οποίο κάθε φορά αναπροσαρμόζεται. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που επίσης θα το συζητήσω, αγαπητέ τηλεθεατή, μαζί σας όταν συναντηθούμε. Επανέρχομαι λοιπόν για να πω ότι είναι πολύ λυπηρό όταν απλοί άνθρωποι, όπως ο κύριος Σοφιανόπουλος,
δίνουν λύσεις σε αυτά τα ζητήματα που δεν είναι ούτε καυτά ούτε τόσο σπουδαία. Είναι απλά. Τι να πούμε? Να μιλήσουμε για ανικανότητα? Να μιλήσουμε για πολιτική βούληση? Τι να σκεφτούμε άραγε? Μα δεν ευθυνόμεθα εμείς οι οποίοι είμαστε φορολογούμενοι για αυτές τις καταστάσεις? Σεις λέτε, εγώ θα σας διευθύνω, εγώ θα σας διοικήσω, εγώ θα είμαι ο δήμαρχός σας ή εγώ θα είμαι ο υπουργός σας και ψηφίστε με. Και εμείς αυτό το κάνουμε με εκτίμηση προς το πρόσωπό σας και εσείς σήμερα μας λέτε, κρατήστε τα σκουπίδια και φάτε τα. Αυτό δεν είναι απάντηση. Δεν χρειάζεται να συνεχίσετε να κάνετε αυτή τη δουλειά. Κάντε κάτι άλλο και αφήστε κάποιους άλλους να τακτοποιήσουν το θέμα. Είδου λοιπόν πόσο απλό είναι. Κύριε Σοφιανόπουλε, πείτε μου, σε πόσες κατηγορίες μπορούμε να κατατάξουμε τα σκουπίδια ως το βαθμό του 80%, δηλαδή των κατοικιών? Γιατί για αυτά μιλάμε. Τα υπόλοιπα είναι βιομηχανικά σκουπίδια, βιοτεχνικά σκουπίδια, πώς τα λέμε αυτά, βιομηχανικά μόνο μία λέξη. Αυτά είναι μια άλλη ιστορία, η οποία έχει τη δική της πολιτική, δηλαδή αυτά τα ίδια τα εργοστάσια φροντίζουν για την απομάκρυνσή τους και το θάψιμό τους ή δεν ξέρω τι. Ας πάμε όμως το 85% πόσο είναι. Στην οικοκυρά. Ακριβώς. Πόσο ειδών σκουπίδια έχουμε? Υπάρχει ένα σκουπίδι που είναι το αποφάγι. Το οποίο όμως δεν είναι σε μεγάλες ποσότητες. Οι μεγάλες ποσότητες είναι τα χαρτιά. Μία κατηγορία λοιπόν, το αποφάγι. Το αποφάγι. Χημικές ενώσεις. Ναι. Διάφορες. Οργανικές, ύλες, ζωικές και φυτικές. Οργανικές, ύλες, ζωικές και φυτικές. Και φυτικές. Πολύ ωραία. Αυτή η κατηγορία είναι πόσο τις εκατό? Και ορισμένες ανόργανες. 5-10. Ναι, τώρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, κύριε Χούντα. Τέτοιες αναλύσεις δυστυχώς, παρόλο που έψαξα να μάθω, μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές. Δηλαδή, τι μπορούμε εύκολα να κάνουμε και απλώς γιατί δεν έχει γίνει δειγματοληπτικός. Έχουμε περίπου 100 απορριμματοφόρα, τα οποία καθημερινώς αδειάζουν τα απορρίμματα στη χωματερή, την περιβόητη χωματερή εκεί πάνω στα λιώσα κτλ. Αν υπολογίσουμε ένα μέσο βάρος της τάξης των 5-8 τόνων, ας πάρουμε 6-7 τόνους, έχουμε περίπου 700, από 500-800 τόνους σκουπίδια καθημερινώς. Τόσα είναι τα απορριμματοφόρα. Ναι, κάνει εκατοστή. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Βεβαίως, πάντοτε είναι δύσκολο να συλλέξεις πληροφορίες μέσα από το ελληνικό κράτος, διότι όλα είναι λίγος πολύ φλού, δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλού το πάω τώρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν κάλλιστα από κάθε απορριμματοφόρο επί ένα μήνα να παίρνουμε δειγματοληπτικώς σκουπίδια και να κάνουμε αναλύσεις. Η πρώτη απλή ανάλυση που πρέπει να γίνει είναι να βάλουμε τα σκουπίδια αυτά μέσα σε ένα φούρνο και να τα ξεράνουμε. Βάλαμε 100 κιλά, τα ξεράναμε και πήραμε πόσα? 80. Άρα έχουμε 20% υγρασία, νερό. Εν συνεχεία θα τα κάψουμε. Πόσα θα μας μείνει, στάχτες δηλαδή, τόσο. Άρα έχουμε τόση οργανική ουσία. Αυτές οι αναλύσεις είναι που θα μας δώσουν την δυνατότητα να μελετήσουμε περαιτέρω πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών και ποιο δρόμο πρέπει να πάρουν. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, εις αντιπαράθεση της σημερινής καταστάσεως εν σχέση με το τι γινόταν πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια όλοι γνωρίζουμε ότι καταρχήν δεν υπήρχαν σακούλες απορριμμάτων, οι οποίες είναι πλαστικές. Όταν πάτε σήμερα στο χασάπι να ψωνίσετε κρέας ή στο μεγαλοκατάστημα κτλ, σας τυλίγουν σχεδόν όλα τα προϊόντα, είτε πάρετε τυρί, είτε πάρετε κρέας, είτε πάρετε σαλάμι κτλ, σε ένα χαρτί το οποίο όμως εσωτερικά έχει ένα φιλμ πολυεθυλενίου, πλαστικό λοιπόν. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν. Όταν παλιά πίναμε γάλα, το πίναμε από ένα μπουκάλι γυάλινο, το οποίο το επιστρέφαμε. Εύγα. Ακριβώς. Σήμερα... Σουραπάς. Σήμερα πίνουμε το γάλα από μια χάρτινη συσκευασία. Με αλουμίνιο. Εσωτερικά πότε έχουν και πότε. Αλλά το πολύ πράγμα είναι το χαρτί. Όταν πίνουμε ποτά,
βασικός σε μεγάλες συσκευασίες, όλες οι συσκευασίες είναι πλαστικά. Οι περισσότεροι οι οποίοι πίνουν νερό εμφιαλωμένο, αυτό είναι εμφιαλωμένο πάλι μέσα σε πλαστικό. Σε πολύ χοντρές γραμμές λοιπόν, και αυτό να το διευκρινίσουμε, ότι αυτά τα πλαστικά που συνήθως είναι πολυεθυλένια και πολυπροπυλένια, είναι παράγωγα του πετρελαίου, έχουν μία πλήρη καύση, κυριγούνταν καύσετε δηλαδή 100 κιλά πλαστικό, η στάχτη θα είναι 0. Θα πάρτε στάχτη, υπάρχει στάχτη, τίποτα. Είναι μία πλήρη καύση. Εάν δηλαδή κανένας μελετήσει ένα καυστήρα, ο οποίος θα καίει το πλαστικό το πολυεθυλένιο, σχεδόν τίποτα δεν βλέπεις από πάνω σαν καπνό και δεν έχεις και στάχτη. Είναι θέμα ισορροπίας οξυγόνου και πλαστικού για να το κάψεις σε πλήρη καύση. Βεβαίως καυσαέρια θα έχεις. Δεν φαίνονται εμένα με το μάτι, αλλά καυσαέρια έχεις. Αυτό είναι βέβαιο. Απλώς δεν έχεις τη λεγόμενη υπταμένη τέφρα, το πρόβλημα της υπταμένης τέφρας, το μεγάλο πρόβλημα του Λονδίνου, ας πούμε. Στα πριν 20-30 και παλιά, ας πούμε, χρόνια, το σκουπίδι ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε αρκετά χαρτιά, αλλά πολύ λιγότερα των σημερινών, τα οποία συνήθως είχαν και πολύ υγρασία, άρα έπρεπε να καταναλώσεις μια αλφα ενέργεια, να ξεράνεις το χαρτί για να μπορέσεις να συνεχίσεις να το κάψεις. Και πρωτίστως είχαμε 0 από πλευράς πλαστικών. Και αυτό το πλαστικό από πλευράς θερμογόνου ενεργίας είναι άνω και του πετρελαίου. Μιλάμε για πάνω από 10.500-11.000 θερμίδες, ενώ το χαρτί είναι, ας πούμε, της τάξης του 3.500-4, ανάλογα με πόση υγρασία έχει μέσα κτλ. Είναι σαν να καίμε πετρέλαιο. Ως εκ τούτου, από πλευράς θερμογόνου ενεργίας, το σημερινό σκουπίδι βρίσκεται συγκριτικά με τα σκουπίδια του παρελθόντος σε διαφορά από κάτι παλιές αναλύσεις που είχαμε κάνει στη χροπή, διότι μας ενδιαφέρει και αυτό, το είχα εφαρμόσει στη χροπή και εξοικονομούσαμε περίπου ένα τόνο πετρέλαιο ημερησίως. Όλα τα σκουπίδια της χροπή, διότι ο Δήμος δεν τα μάζευε, τα καίγαμε και εξοικονομούσαμε το πετρέλαιο. Δεν ήταν τόσο πολύ το θέμα της οικονομίας, αλλά ήταν το θέμα τι να τα κάνουμε. Είχαν γίνει λόφοι τα σκουπίδια, διότι ο Δήμος δεν τα μάζευε. Περίπου λοιπόν, περίπου με τα σημερινά νούμερα, θα έλεγα ότι άνω του 5% το σημερινό σκουπίδι έχει μέσα πλαστικά. Τώρα, για να πάμε στις κατηγορίες να απαντήσω στο ερώτημά σας. Εκτός λοιπόν από τα αποφάγια, τα οποία είναι βασικώς οργανικά, φυτικά. Το κάψιμο του πλαστικού, ναι, επιφέρει ζημιά στο περιβάλλον. Καμία. Είναι σαν να καίτε ξύλα. Ξαναλέω, το μόνο κάψιμο του πλαστικού. Ναι. Έχω ακούσει για κάποια φθορά μέρους αυτής της χημικής ουσίας που λέγεται όζον. Κοιτάξτε. Χημική ουσία είναι. Το όζον είναι οξυγόνον 3. Μάλιστα. Η τρύπα του όζον και τα λοιπά. Το οποίο όμως καταστρέφεται από την καύση του πλαστικού. Όχι, δεν μπορεί να το πει κανένας εδώ. Από διάφορα τα αεροζόλ, τα λεγόμενα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν ορισμένα χημικά. Όχι, συγκεκριμένα από το πλαστικό. Ναι. Όχι. Μην προχωρήσουμε άλλο. Προχωρούμε όχι, λοιπόν. Συνεχίστε. Έχουμε λοιπόν τα φαγητά. Τα αποφάγια. Όπως και με το πετρέλαιο, διότι είναι παράγωγα του πετρελαίου είναι τα πλαστικά. Οπότε, μάλιστα, εάν το πλαστικό μας έκανε καταστροφή του όζοντος, θα το έκανε και το πετρέλαιο. Σύμφωνοι, γι' αυτό. Άλλο το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται, και άλλο το θέμα του όζοντος. Καμία σχέση. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στα είδη σκουπιδιών. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν τα αποφάγια φυτικά και ζωικές και φυτικές οργανικές ύλες. Παραδείγματος, μια νοικοκυρά ξεφλουδίζει κρεμμύδια. Αυτή είναι φυτική οργανική ύλη. Το κρεμμύδι, άμα το φλούδι, μάλιστα. Βάζει κόκαλα από το κρέας. Τα κόκαλα είναι όργανα. Μάλιστα. Αυτά δεν καίγονται. Αυτά, ναι, θα μας δώσουν πολύ στάχτη. Είναι φωσφορικό. Άλλο. Ασβέστιο. Θα καεί λίγο το φόσφορο και θα μας μείνει το ασβέστιο. Κομμάτια από κρέας. Κομμάτια από κρέας. Το κρέας είναι 80% νερό. Οργανική. Οργανική ύλη. Έτσι. Πρωτεΐνη. Αυτή είναι μία πλευρά. Μπράβο. Μία κατηγορία σκουπιδιών. Η άλλη κατηγορία είναι τα χαρτιά. Πάσης φύσεως χαρτιά. Μάλιστα. Σήμερα είμαστε καθολική κοινωνία. Οι χαρτοπετσέτες είναι σε πρώτη ζήτηση. Είτε είναι η μεγάλη χαρτοπετσέτα η οποία, μάλιστα, υπάρχει στην κουζίνα,
Έτσι. Μάλιστα. Είτε είναι η μικρή χαρτοπετσέτα που υπάρχει, ο παπά με και σε εστιατόριο, σε οτιδήποτε. Μάλιστα. Μετά είναι τα πλαστικά, τα πάσης φύσεως. Μάλιστα. Από εδώ. Όταν πίνουμε φερρυπίν, ένα καφέ. Ένα πλαστικό ποτηράκι. Έχουμε πλαστικά πυρούνια. Έχουμε πλαστικά μαχαίρια. Έχουμε πλαστικά πιάτα. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να γίνει μια λεπτομερής μέτρηση αυτού, διότι αυτό δεν είναι μόνο η καύση του που μας δίνει, αυτό μπορούμε να το ανακυκλώσουμε. Μετά έχουμε τα διάφορα γυαλιά. Παραδείγματος χάρη έχουμε ένα μπουκάλι, μια μαρμελάδα. Ψωνίζει μια μαρμελάδα από το μεγάλο κατάστημα, τελειώνει η μαρμελάδα, το μπουκάλι τι κάνει, το πετάει. Έχουμε τα μπουκάλια από τα κρασιά. Έχουμε τα μπουκάλια από τις μπύρες, πολύ βαριώντες. Γυαλικά. Και εν συνεχεία μπορεί να πει κανένας ότι έχουμε δύο ειδών μέταλλα. Το ένα είναι το αλουμίνιο, τις διάφορες κοκακόλες και ούτω καθεξής. Και ο σίδηρος. Οι μπύρες, αυτά, όχι σίδηρο δεν έχουμε. Έχουμε τσίγκο και κασίτερο στις κονσέρβες τις μη αλουμινένιες. Αυτές ακόμα που τις ανοίγουμε, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση στις τροφές των κατοικιδίων ζώων. Κονσέρβες σκύλου και γάτας, όλες είναι σε λευκοσίδερο. Κασίτερο. Και ο οποίος είναι όμως ενωμένος, η γραφή εκεί είναι με κασίτερος, είναι και πανάκριβος. Αυτές είναι οι δύο κατηγορίες. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορεί ξεκάθαρα να γίνει είναι είτε η νοικοκυρά, είτε η πολυκατοικία, είτε κάποιος, αυτά να τα ξεχωρίσει. Είναι με ένας μικρομπελάς, αλλά δεν είναι μεγάλο. Με διαφορετικά χρώματα πλαστικές σακούλες. Αλλού θα βάλεις τα χαρτιά, κυρία νοικοκυρά. Αλλού θα βάλεις τα πλαστικά. Αλλού θα βάλεις τα αποφάγια. Αλλού θα βάλεις τα γυαλιά. Πολλοί δήμοι ή σε μερικές περιοχές έχουν βάλει ειδικούς κάδους να δέχονται αυτά. Αλλά αυτό είναι αρκετά, μόνο πολύ ευσυνείδητοι πολίτες πάνε και ρίχνουν το μπουκάλι μέσα στον ειδικό κάδο που είναι τα γυαλιά και ούτω καθεξής. Οι περισσότεροι άνθρωποι και πρωτίστως σε εστιατόρια και τέτοια που υπάρχει μεγάλη κατανάλωση σκουπιδιού δεν μπαίνουν σε αυτόν τον κόπο. Μπαίνει το σκουπίδι όλο μαζί και εκεί αρχίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα άλλο σκουπίδι το οποίο υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες από πλευράς βάρους και όχι όγκου πλέον είναι το σκουπίδι της οικοδομής. Δηλαδή σοβάδες, τούβλα, μπάζα, ξερά τσιμέντα, χαλίκια, διότι η Αθήνα αν την εξετάσετε βέβαια τώρα δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση, αλλά παντού θα βρείτε κάποια οικοδομή να γίνεται. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια και είναι αυτή η μεγάλη τώρα και οι ιδιωτικοί φορείς που κάνουν το διαχωρισμό και θα δείτε μέσα τούβλα, θα δείτε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι πλάς φορτίου. Και αυτά έχουν βέβαια επειδή είναι πολύ φτηνά υλικά, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τελείως διαφορετικά, μπορούσαν να ξαναχρησιμοποιήσει, να αλεστούν όλα αυτά. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μέσα σίδερα που σπανίως έχουν όταν μόνο γίνονται κατεδαφίσεις, αλλά αυτά τα βγάζουν τα σίδερα και τα δίνουν οι παλιαζίδες και ξαναλιώνονται για να γίνουν καινούριες μπετόβεργες. Ως εκ τούτου, εδώ είναι θέμα τώρα, αφού μπορούμε ξεκάθαρα να ξεχωρίσουμε το σκουπίδι σε αυτές τις μεγάλες κατηγορίες, να δούμε τι έχουμε πρόθεση να κάνουμε. Και αυτό είναι θέμα πολιτικής βουλήσεως, αλλά η πολιτική βούληση πριν πει εγώ σε διατάσσω κύριε Πολίτα, έτσι θα το κάνεις, κράτος είμαι, έχω τη δύναμη να στο επιβάλλω, είναι να επιμορφώσουμε τον πολίτη. Να γίνουν σεμινάρια, να γίνουν από τηλεοράσεως, να γράψουν εφημερίδες και να εξηγήσουν στον απλό άνθρωπο τι είναι αυτό το σκουπίδι, από τι αποτελείται, από τι κινδυνεύει από τα σκουπίδια το κοινωνικό σύνολο και από τι δεν κινδυνεύει από πλευράς ασθενειών, μολύνσεων και ούτω καθεξής. Εδώ πρέπει να τονίσω ιδιαιτέρως ότι μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση πρέπει να έχουν τα σκουπίδια, τα απόβλητα των κλινικών και των νοσοκομείων. Όπου εκεί πέρα έχουμε ξεκάθαρη υπόθεση μολυσματικών νόσων, μικροβίων τα οποία βρίσκονται δυστυχώς εκ του
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα νοσοκομεία, εκεί πέρα πάνε όλοι οι ασθενείς. Αυτά έπρεπε να υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν έπρεπε σε καμία, μα σε καμία περίπτωση, τα σκουπίδια των κλινικών και των νοσοκομείων να ανακατεύονται και να μπερδεύονται με τα σκουπίδια, τα κοινά του κοινού ανθρώπου, της νοικοκυράς και ούτω καθεξής. Διότι μπορεί κάποια στιγμή, επειδή η μολυσματική νόση και τα λοιπά δεν είναι πράγματα τα οποία εξαφανίζονται εύκολα στη φύση, να έχουμε σημεία κάποια στιγμή όπου θα έχουμε μια έξαρση αυτών των προβλημάτων. Εκεί έπρεπε η πολιτεία, ανεξαρτήτως κόστος, μα ανεξαρτήτως κόστος, να δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική κατάσταση και να εξηγήσει στον πολίτη ότι αυτό το νοσοκομιακό απόβλητο πρέπει ξεκάθαρα να καεί. Μέσα στο νοσοκομείο. Το καλύτερο από όλα θα ήταν, ναι, μέσα στο νοσοκομείο. Διότι αυτό το οποίο θα βγει επάνω θα είναι καύσα αέρια, όπως βγάζει καύσα αέρια ο κάθε καυστήρας της κάθε πολυκατοικίας, η οποία καίει για να ζεστάνει το νερό, να ζεστάνει το σώμα, για να μην κρυώνουν οι πολίτες μέσα στην Αθήνα. Διότι όταν έχουμε καύση, έχουμε θερμοκρασίες της τάξης των 800 βαθμών περίπου συν πλην, και σε αυτή τη θερμοκρασία δεν αντέχει τίποτα. Ούτε ακόμα το λεγόμενο, ο λεγόμενος ιός, που δεν είναι ιός διότι δεν έχει νουκλιονικό οξύ στον πυρήνα του, και αυτό εν πάση η πρωτεΐνη των τρελών αγελάδων. Ούτε αυτό δεν αντέχει εκεί πέρα. Ως εκ τούτου, και είναι και μικρές οι ποσότητες. Διότι και στις κλινικές μέσα ξέρουν πάρα πολύ καλά οι γιατροί και οι νοσοκόμες και γενικά ότι αυτά είναι τα απόβλητα του νοσοκομείου τα οποία πρέπει να καούν. Όταν παραδείγματος χάρη έχεις έναν ορό, όλοι οι οροί σήμερα είναι πλαστικοί. Άδειασε ο ορός. Έτσι. Αυτό δεν είναι μολυσμένο πράγμα. Να βοηθήσω τίποτα, για να μην τρώμε την ώρα μας. Ναι, ναι. Εάν θυμάστε, γιατί εμείς είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία, παλιά, θα αναφέρω κάποια νοσοκομεία, είχαν μέσα τους, πώς λέγονται αυτά, κλιβάνους. Κλιβάνους. Μέσα στους οποίους έκαιγαν τα απόβλητά τους. Και εάν εμπάσχε τόσο, επειδή... Το είναι... θυμάστε αυτό. Βεβαίως. Και επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο, αυτό για μένα πρέπει να λυθεί με δημοψήφισμα. Να γίνει η ενημέρωση. Όχι δημοψήφισμα, κοιτάξτε, παλαιότερα όλα τα μεγάλα κρατικά νοσοκομεία είχαν κλιβάνους. Όχι, άλλο θέλω να πω. Απολύμεναν και ναι, έκαιγαν ναι, τα απορρίμματά τους. Ναι, εάν το κοινωνικό σύνολο δεν το αποδέχεται αυτό μέσα στην πόλη, διότι τα νοσοκομεία δουλεύουν μέσα στην πόλη, θα έπρεπε να γίνει εκτός πόλεως ένα σημείο το οποίο θα δέχεται μόνο αυτά τα μολυσμένα απόβλητα των νοσοκομείων και εκείνα τα καίει. Γιατί στο νοσοκομείο δεν έχει μεγαλύτερη μόλυνση από ό,τι είπατε, από έναν καυστήρα πετρελαίου. Όχι, είπα, ναι, αλλά. Όχι, αλλά. Είναι έτσι ή δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Τότε δεν το συζητάμε. Ο πολίτης είναι στιγματικό. Ναι, τότε αν θέλει η πολιτεία τα συμβάλλει. Σταθείτε, κύριε, Σοφιανόπουλε. Είναι έτσι ή δεν είναι. Ακριβώς έτσι. Τότε δεν έχει σημασία αυτό. Όχι, δεν έχει σημασία. Μέσα στο νοσοκομείο. Μέσα στο νοσοκομείο. Αφού είναι όσο είναι ο ένα καλό. Εάν ήταν στο χέρι μου θα το έκανα. Όχι, με συγχωρείτε. Εσείς είστε ο ειδικός. Ναι. Και εγώ ρωτάω, εάν καίει ακριβώς όσο ένας καυστήρας πετρελαίου, έτσι, άντε λοιπόν να είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας 10 νοσοκομεία, άντε λοιπόν 10 νοσοκομεία. Όχι, καυσαέριο, είπα, είναι το σαν ίδιο. Καυσαέριο. Σαν ποσότητα μπορεί να είναι λίγο περισσότερο. Εντάξει, αν έχει σημασία. Αν υπολογίσουμε 220.000 πολυκατοικίες, είναι αστείο λοιπόν το νούμερο. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε στον κύριο Πεχοδέ, τον κύριο Αλλιώτη και, και στον δήμαρχο τον κύριο Αβραμόπουλο την ιδέα ότι όπως παλιά ο Ερυθρός και άλλα νοσοκομεία είχαν μέσα κλιβάνους και έκαιγαν τα απορρίμματά τους, έτσι και σήμερα να λειτουργήσουν μέσα στα νοσοκομεία αυτοί οι κλίβανοι, όπου να καίγονται, γιατί είναι και μικρές οι ποσότητες του νοσοκομείου, κάθε μέρα, και να μείνει τίποτα. Ναι. Πάμε υπό τα νοσοκομεία. Υπό την προϋπόθεση ότι τεχνολογικώς οι καύσεις θα είναι άψογοι, ώστε να μην έχουμε κάπνες, οι οποίες οπτικός και συναισθηματικός. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Τελείωσε αυτό. Άριστα. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε. Κάθε λοιπόν κλινική, μεγάλη, ξέρω εγώ, το υγεία, όποιες είναι μεγάλες ειδικές κλινικές, νοσοκομεία και το θα είναι υποχρεωμένες να έχουν τέτοιους κλιβάνους και θα καίνουν τα απόβλητά τους. Τελειώσαμε με αυτές. Τελειώσαμε. Έτσι απλά. Πάμε στα υπόλοιπα σκουπίδια. Μάλιστα. Πώς θα γίνει αυτό το οποίο λέτε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά, έτσι. Υπάρχει ένα ποσοστό οργανικών ουσιών, φυτικών και ζωικών, όπως είπατε, και οι οποίες, επειδή έχετε και εσείς ένα σπίτι, έχουμε και εμείς ένα σπίτι και όλοι έχουμε ένα σπίτι τηλεθεατές που έχουμε καλεσμένους εδώ, όλοι ξέρουμε ότι αυτό πρέπει να είναι
περίπου το 5% των σκουπιδιών. Όχι παραπάνω. Των φυτικών και ζωικών οργανικών ουσιών. Ναι. Δηλαδή κρέατα, φλούδια από κρεμμύδια, φλούδια από μήλα κλπ. Ναι. Το 5%. Φλούδια από πατάτες. Αυτό λοιπόν το 5% το βάζουμε σε μια ξεχωριστή σακούλα. Ναι. Η νοικοκυρά τώρα που θα κάνει αυτή τη δουλειά, κύριε Σοχιανόπουλε, θα πρέπει να έχει ένα κίνητρο. Θα πρέπει να έχει ένα ισχυρό κίνητρο. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να δοθούν σακούλες οι οποίες όχι μόνο να είναι και χρωματικά διαφορετικές, αλλά και να αναγράφουν. Α, ακόμα καλύτερα. Μία μαύρη που να λέει με άσπρα γράμματα αποφάγια. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Μία άσπρη που να λέει με κόκκινα γράμματα αλουμίνια. Μία άλλη που να λέει γυαλιά. Γυαλιά. Και μια άλλη που να λέει πλαστικά. Χαρτιά. Πλαστικά και χαρτιά. Και χαρτιά. Φαντάζεσαι τώρα, αυτές είναι 6 σακούλες. Η νοικοκυρά θα βάλει 6 σακούλες στο σπίτι της, να μιλάμε για πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πρακτικά και εφαρμόσιμα. Μάλιστα. Θα βάλει 6 σακούλες στο σπίτι της. Όχι. Θα πει δεν με αφήνετε ήσυχο. Δύο λεπτά. Θέλει τροποποίηση της πραγματικότητας. Ποια είναι η πραγματικότητα? Όταν τα βάλεις όλα αυτά μαζί τα σκουπίδια, έχεις έναν όγκο, λέω, 100. Αν τα ξεχωρίσεις σε 5 διαφορετικές, 6 διαφορετικές κατηγορίες, έχεις λίγος πολύ, αυτό πρέπει να γίνει, δεν την ξέρουμε από προς την ανάλυση. Μπορεί να είναι λοιπόν ένα κάδο, αντί να έχεις ένα κάδο 5 σακούλα μέσα, να έχεις ένα κάδο περίπου τον ίδιο, ο οποίος θα παίρνει 5 μικρότερες σακούλες μέσα. Έχεις τον ίδιο όγκο, αλλά σε περισσότερα τεμάχια. Δεν ξέρω, γίνομαι νοητός. Έχεις ένα καπάκι που θα ανοίγει, πατάμε ένα εμβολάκι, εν πάση τόση, και ανοίγει ένα καπάκι. Και μέσα βάζουμε μια σακούλα. Αντί να βάλουμε μια σακούλα μεγάλη που θα τα πάρει όλα μέσα, θα βάλουμε 5 σακούλες μικρότερες. Διότι το καπάκι πάνω θα έχει τρύπες για να πάρει 5 διαφορετικές σακούλες. Στη μία λοιπόν θα πάνε τα χαρτιά, στη μία θα πάνε, είναι λίγο, είναι μια, αν θέλετε, πεντάλεπτος εργασία της νοικοκυράς, δεκάλεπτος παραπάνω. Αυτό το δέχομαι. Αλλά από το τίποτα δεν βγαίνει τίποτα. Γιατί να το κάνει αυτό η νοικοκυρά? Διότι στο τέλος, όταν θα γεμίσει αυτή τη σακούλα, θα την τραβήξει έτσι και θα έχει ξεχωρισμένα τα σκουπίδια της και θα μπορέσει να τα βγάλει έξω και το απορριμματοφόρο, το ένα που θα περάσει, θα πάρει τις μαύρες, το άλλο θα πάρει τις κίτρινες, το άλλο θα πάρει τις πράσινες, το άλλο θα πάρει τις κόκκινες. Και θα πάνε το καθένα στα διαφορετικά σημεία που θα έχουν γίνει για να μπορέσει. Βεβαίως δεν θα είναι τέλεια αυτά τα πράγματα, αλλά εάν ο πολίτης συναισθανθεί την ανάγκη αυτής της υποθέσεως και του το εξηγήσουμε, τότε κατά το 70, 80, 90% αυτό θα τηρηθεί. Και τότε θα έχουμε μια άριστη κατάσταση, διότι από εκεί έπειτα η επιστήμη και η τεχνολογία έχει προβλέψει μεθόδους όπου μπορεί και αυτή τη μικροδιαφορά που θα υπάρχει να την απαλύνει, ας πούμε, και δεν θα υπάρχει το κανένα κίνητρο, πρόβλημα. Το κίνητρο. Το κίνητρο. Τώρα εδώ, κύριε Χούντα, το κίνητρο. Το κίνητρο είναι μια πολύ σχετική υπόθεση. Εάν μπορούσα να έχω λεπτομερή στοιχεία, να σας πω ποιο θα ήταν το κίνητρο. Εάν αποφασίζαμε, όπως έχουν κάνει οι Γερμανοί Φερπίν στο Μόναχο, ουσιαστικά μέσα στο Μόναχο, λίγο εκτός του κέντρου, στο κέντρο απόκεντρο, όπως λέμε εμείς, υπάρχει εργοστάσιο το οποίο καίει τα σκουπίδια του Μονάχου, δεν βλέπεις τίποτα, από χρόνια, από εδώ και δεκαετίες, και παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Το κίνητρο λοιπόν, αν θέλετε μια απλή έτσι, σκέψη σε πρώτη φάση, είναι ότι εάν αποφασίσουμε να τα κάψουμε τα σκουπίδια αυτά, θα σου δώσουμε, κύριε πολίτη, φτηνότερο ρεύμα. Διότι αν αυτά τα σκουπίδια με την θεωρητική αυτή άποψη ότι μέσα σε αυτούς τους 600-700 τόνους σκουπίδια έχουμε και 35-40 τόνους αντιστοιχεία πετρελαίου σε πλαστικά και έχουμε και άλλους 35 τόνους, 40 τόνους σε χαρτιά, τόσο επί τόσο τόσο, είναι ένα ολόκληρο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Διότι το έξοδο, κύριε Γούντα, σήμερα το κάνουμε. Έχουμε τα αυτοκίνητα, έχουμε τους οδηγούς, έχουμε τα πετρέλαια, τα πάντα. Και γεμίζουμε ρέματα. Όφελος μηδέν. Εάν με τη δουλειά που κάνουμε έχουμε το όφελος της θερμοκρασίας που θα προκληθεί από το κάψιμο αυτό,
λόγω του ότι όπως αναλύσαμε έχουμε μεγάλη θερμογόνο δύναμη σήμερα στο σκουπίδι και πάρουμε ηλεκτρικό ρεύμα, θα μπορούμε να πούμε στον πολίτη, ξέρεις κάτι, κούνησε τα χεράκια σου και τα ποδαράκια σου και εφόσον τα αποτελέσματα είναι καλά, τότε το ηλεκτρικό ρεύμα, αντί να το πληρώνεις, και εγώ να πούμε, 30 δραχμές την κιλοβατόρα, θα το πληρώνεις 25. Αλλά το να πούμε στην οικογένεια, επειδή κύριε ξέχωρε στη σκοπίδια σου, πάρ' και 5 δραχμές στο χέρι, αυτό είναι λίγο πολύπλοκο, δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να γίνει. Έμεση δηλαδή πρέπει να είναι η απολαβή, το κίνητρο προς τον πολίτη, ο οποίος θα συμμορφωθεί και θα μπει σε μία τάξη να κάνει κάτι που τον συμφέρει και πάνω είναι και τελείως απαραίτητο. Δεν πάει πλέον αυτή η κατάσταση. Αυτή η υπόθεση δεν μπορεί άλλο να προχωρήσει. Όταν έχεις ημερησίως, και αν υπολογίσουμε και μερικούς άλλους, διότι αυτό μιλάμε για το Δήμο τώρα Αθηνών, για βάλτε λέμε το λεκανοπέδιο της Αττικής, πιθανώς θα έχει 1.500 τόνους σκουπίδια. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια ολική αντιμετώπιση του προβλήματος από πλευράς οικονομοτεχνικής, τι μπορεί να αποδώσει αυτό το πράγμα οικονομικώς. Και βάσει αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πέστε μου, κύριε, θα τη βρούμε την άκρη απόψε εδώ, θα δώσουμε λύση εμείς. Εμείς ή τίποτα. Πέστε μου, κύριε Σοφιανόπουλε, στο Μόναχο που έχετε πάει, τι ακριβώς είδατε? Εκεί πέρα είναι ένα φαντάσιο. Όχι μόνο στο Μόναχο, το είδα και στη Ζυρίχη, το είδα και στη Γενέβη. Τι ακριβώς είναι αυτό? Τα μεγάλα καταστήματα, ναι, όπου εκεί είναι η κατανάλωση του χαρτιού και του πλαστικού σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από εμάς. Ας πούμε, μεγαλοκαταστήματα όπως είναι εδώ, πούμε, του Λαμπρόκου. Το εργοστάσιο, πέστε μου. Τι ήταν αυτό που είδατε? Ένα εργοστάσιο που καίει. Ένα εργοστάσιο που καίει τα σκουπίδια. Όλα. Όλα τα πάντα. Ό,τι έχει μέσα ένα σπίτι, αυτά τα 4-5 κατηγορίες που είπαμε. Ναι. Και τα πλαστικά και όλα. Και τα αλουμίνια. Εκεί, προσέξτε. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι. Η βασικότερη μέθοδη επικρατούσα στο παρελθόν ήταν ότι το σκουπίδι πάει το απορρεματοφόρο και αδειάζει τα σκουπίδια. Αυτά τα παίρνει από άλλη μεταφορική εταιρεία και τα ρίχνει πρώτα σε μια αποθήκη, διότι δεν μπορεί να περιμένει το απορρεματοφόρο, πρέπει να πάει γρήγορα. Αδειάζει γρήγορα και φεύγει. Για να ξανακάνει και ένα δεύτερο δρομολόγιο ή τρίτο, δεν ξέρω πόσο αυτό, αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρω. Λοιπόν, από την αποθήκη αυτή που υπάρχει το σκουπίδι μέσα, το παίρνει μια μεταφορική εταιρεία και το πηγαίνει σε ένα σημείο όπου περνάει πάνω από μία μεταφορική ταινία και εκεί υπάρχουν ειδικοί μαγνήτες οι οποίοι αυτομάτως αρπάζουν οτιδήποτε είναι μεταλλικό εκτός του αλουμινίου. Το αλουμινίου το πιάνει ο μαγνήτης, αλλά το σίδερο, οτιδήποτε, πρόκειται να πει ότι υπάρχουν και άλλα, υπάρχουν μεταλλικά πράγματα. Εν συνεχεία υπάρχει η διαδικασία όπου το σκουπίδι ολόκληρο περνάει από ένα τεράστιο σφυρόμυλο. Όταν λέμε σφυρόμυλο, μιλάμε για ένα πράγμα το μισό δωμάτιο, έτσι. Το ηλεκτρικό μοτέρ είναι της τάξης των 250-300 ύπων. Για τους τηλεθεατές, οι οποίοι μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, το παλιό Volkswagen, ο Βάτραχος ο λεγόμενος, το 1300 ήταν 30 ύπων. Μιλάμε δηλαδή σε πλήρη ισχύ το μοτέρ, μιλάμε δηλαδή για δύναμη 10 Volkswagen στη γραμμή. Τέτοια δύναμη και με μειωτήρα, όπου αλέθεται το σκουπίδι. Αλέθεται, γίνεται κομματάκια. Εν συνεχεία αυτό περνάει από ένα διαχωριστήρα ειδικού βάρους, όπου τα γυαλιά πλέον που είναι βαριά πέφτουν και ξεχωρίζουν, ένα κατ' ότι το άλλο σκουπίδι είναι ελαφρύ. Αυτό το άλλο το σκουπίδι που είναι ελαφρύ είναι και το, αν θέλετε, το καιόμενο υλικό εύκολα, ή εάν πάμε στη διαδικασία της βιολογικής μάζης, δηλαδή να το κάνουμε οργανικό λίπασμα, όπου πηγαίνει μέσα σε κάτι τεράστιους, δεν είναι θάλαμοι, είναι κάτι τεράστια κυκλικά, σαν τεπόζιτα, με πατώματα, 8, 9, 10 πατώματα, όπου υπάρχει μέσα μια ξύστρα μεγάλη, η οποία γυρίζει σιγά, πάρα πολύ αργά, κάνει μια στροφή 24 ώρες. Και σε κάθε στροφή που κάνει υπάρχει μια θηρίδα και το σκουπίδι πέφτει στο επόμενο. Και από το επόμενο στο επόμενο, και είναι εμπλουτισμένο με ορισμένους μικροοργανισμούς και ζυμώνεται σιγά σιγά και μετατρέπεται σε οργανικό λίπασμα. Αυτή είναι μία διαδικασία που μπορούσαμε. Ένα τέτοιο εργοστάσιο υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, αλλά μην μπλέξουμε τώρα σε αυτή την ιστορία, δεν το λειτουργήσαμε ποτέ, μπλέξανε άλλα πράγματα. Η άλλη διαδικασία είναι ότι
κάνουμε έναν πρώτο διαχωρισμό, παίρνουμε τα ακριβά πράγματα, παραδείγματος το αλουμίνιο. Το αλουμίνιο σήμερα, το προφίλ του αλουμινίου είναι της τάξης των 1500 δραχμών ανά κιλό, και επειδή λίγος πολύ κιλό και μέτρο είναι το ίδιο πράγμα, είναι να τα κάνουμε παράδειγμα κάσα και πόρτα αλουμινίου, σήμερα μιλάμε για 100.000 δραχμές. Με την εποξιδική βαφή ή αν θέλετε την ανωδίωση την οποία έχει συνήθως το αλουμίνιο. Και τώρα έχουμε και άλλες διαδικασίες. Αυτή η διαδικασία των 1500 δραχμών ανά κιλό, όταν βάλετε και τα εργατικά και τα λοιπά, ανεβαίνει. Αλλά ξεκινάμε σαν χελώνα, ας πούμε, από την Πεσσινία, από το εργοστάσιο, με περίπου 500 δραχμές, 500.000 ο τόνος. Αυτά τα πλαστικά κουτάκια της μπύρας, της κοκακόλας, της πέψη και όλα αυτά, διότι δυστυχώς τα ελληνικά τα διαλύσαμε όλα, είναι στον τόνο 500.000. Και αυτό έχει φάει πάρα πολύ ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή μια σωστή επιστημονική αντιμετώπιση της ανακυκλώσεως του αλουμινίου, θα έχουμε μεγάλη οικονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο τρώει Πεσσινέ για να ξανακάνει αλουμίνιο. Διότι όταν λέμε αλουμίνιο, να υπολογίσετε ότι ο βωξίτης, κύριε Κούντα, ήταν μέχρι προετών που τα παρακολουθούσε λεπτομερώς, της τάξεως των 100-120 δολαρίων ο τόνος. Δηλαδή ο τόνος ο βωξίτης, μιλάμε ότι σήμερα 120 δολάρια, πόσο, 2.500 δραχμές, μπράβο. Όχι, 25.000 δραχμές, λάθος, 25.000 δραχμές. Και είπαμε ότι από 4 μέρη βοξίτη μπορεί να βγάλουμε ένα μέρος αλουμίνιο. Άρα, maximum το οποίο έχει υπόθεση, το 20% είναι η πρώτη ύλη. Όλο το υπόλοιπο είναι βασικά ηλεκτρικό ρεύμα. Το και αποσβέσεις, 80%. Πάνω από 70% εν πάση περιπτώσει, το αλουμίνιο είναι ηλεκτρικό ρεύμα. Εάν το πάρουμε το κουτάκι αυτό και το πατήσουμε σε μια πρεσούλα, δηλαδή εδώ αν θέλετε πάμε σε ιδέες οι οποίες ξεφεύγουν της πεπατημένης, σε κάθε πολυκατοικία ή σε κάθε γειτονιά ή σε κάθε αυτό θα μπορούσε να υπάρχει μια μικρή πρεσούλα, εγώ θα το έλεγα μέχρι και στο σπίτι. Το έχω μελετήσει, δεν είμαι έτοιμο να σας το πω δηλαδή, αλλά μπορεί να γίνει κάλλιστα ένα πάρα πολύ μικρό μηχανάκι, γιατί είναι θέμα όγκου, ένα πάρα πολύ μικρό μηχανάκι, το οποίο θα το βάζει νοικοκύρα στην πρίζα, θα βάζει μέσα το κουτάκι της κοακόρας ή της μπύρας, θα πατάει το κουμπί και θα κάνει κλακ κλακ και αυτό το πραγματάκι θα γίνεται από τόσο τόσο, ένα τίποτα. Και θα το μαζεύει αυτό η νοικοκύρα και τότε θα μπορεί να το πουλάει, τότε θα μπορεί να το πουλήσει ξεκάθαρα, με τουλάχιστον 300 δραχμές το κιλό. Ένα μαγαζί, κύριε Χούντα, μια καφετέρια ή μια ταβέρνα ή κάτι το οποίο έχει σε μεγάλη ποσότητα τέτοια αλουμινένια, έχω κάνει ένα προορισμό ότι σε 5 χρόνια βγάζει πιο πολλά λεφτά η επιχείρηση μαζεύοντας και πουλώντας το αλουμίνιο παρά από τη δουλειά που κάνει. Αλλά βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί, πρέπει να το συμπτύξει, πρέπει να το μικρύνει. Το ίδιο γίνεται και με το πλαστικό. Αυτό θα μπορούσε, επειδή το πλαστικό συρρυκνούνται μετά τους 250 βαθμούς περίπου τα πολυεθυλένια, λιώνουν ουσιαστικά. Αν λοιπόν έχεις μια άλλη συσκευούλα, εκεί ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει στο θέμα της μελέτης του κόστους, αλλά εδώ μιλάμε καμιά φορά ορισμένα πράγματα τα οποία ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος πλέον να κάνει, γιατί δεν πάει άλλο. Κάποτε λέγανε στο Ισραήλ, ρε παιδιά, πόσο σας κοστίζει τον νερό, και λέγανε εξωτερικό νούμερο. Και λέγανε, ναι, αλλά χωρίς νερό δεν γίνεται. Έτσι είναι. Λοιπόν, με στιγμιαία αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί όλα αυτά τα πλαστικά να μικρύνουν και να γίνουν τίποτα. Όταν πάτε σήμερα σε μια ταβέρνα, παλιά σας βάζουν ένα χασαπόχαρτο. Σήμερα σας βάζουν ένα πλαστικό τραπεζομάντιλο ή ένα χάρτινο τραπεζομάντιλο. Δηλαδή θα δείτε ότι εάν το αντιμετωπίσετε, όλη σήμερα η διαδικασία του νοικοκυριού, του εστιατορίου και της ταβέρνας είναι πλαστικά. Εάν δοθεί λοιπόν και αλουμίνια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν δοθεί λοιπόν μια έμφαση, παραδείγματος χάρη, τι θα λέγω εγώ, ξέρετε κάτι κύριε, τέρματα γυαλιά, τέρματα γυάλινα μπουκάλια. Γιατί κυρία Coca-Cola να έχεις και γυάλινο μπουκάλι και αλουμινένιο μπουκάλι? Το γυαλί είναι μεγάλο πρόβλημα, δύσκολο πράγμα. Κόβεις, πάει, κάνει, δείχνει, μου χαλάει τη μανέστρα το γυαλί στην όλη υπόθεση αυτή. Τέρματα γυαλιά. Αφού έχεις πλαστικό, γιατί να χρησιμοποιήσεις, αφού έχεις αλουμίνιο παραπώ, γιατί να χρησιμοποιήσεις το γυαλί? Τι κερδίζεις? Και είναι και δαπάνη μεγάλη, διότι το μπουκάλι της Coca-Cola είναι επιστρεφόμενο.
πρέπει να γυρίσει με τα φορτηγά πίσω. Πρέπει να πληθεί ξανά. Είναι μεγάλη διαδικασία. Ενώ το άλλο είναι μιας χρήσεως. Και το ξαναμαζεύεις και το ξαναγυρνάς και δεν καταστρέφεται σχεδόν ποτέ. Επί θεωρητικής βάσης θα μπορούσε να πει κανένας ότι πόσα κουτιά αλουμινίου έχω ετησίως. Λέω ένα νούμερο τώρα, 100 εκατομμύρια. Εάν κάνουμε σωστή δουλειά, δεν χρειαζόμαστε άλλο αλουμίνιο. Αυτά τα ίδια κουτιά, ξανά κουτιά και ξανά κουτιά. Μια φορά τα φτιάξαμε και τέλος. Τα ξαναφτιάνουμε και τα ξαναφτιάνουμε. Και το ίδιο γίνεται βέβαια στο πλαστικό, το οποίο δεν αντέχει τόσες φορές αναγεννήσεις όπως τις λέμε, αλλά μετά μπορεί να πάει κάλλιστα για καύσιμο. Ως εκ τούτου έχουμε πρώτον το θέμα της καθαρής πολιτικής επιλογής, τι θέλουμε να κάνουμε, το οποίο συνδυάζεται βέβαια και με την απόφαση του Μεξικού που λέει ότι μέχρι το 2010 τα θερμοηλεκτρικά πρέπει να μειωθούν και έτσι. Είναι μια ολόκληρη, αυτό είναι κυβερνητική πολιτική η οποία πρέπει να σταθμιστεί αλλά πρέπει να εφαρμοστεί, όχι πλέον με αυτές τις προχειρολογίες και τις γενικότητες όπου ο μεν κόσμος κλείνει τους δρόμους διότι εμείς λέει εδώ δεν θέλουμε χωματερή, ο άλλος σταματάει τα τρένα, υπάρχει ένα κομφούζιο περί του τι εστί σκουπίδι, τι εστί απόβλητο και ούτω καθεξής. Και από εκεί και έπειτα βέβαια, όταν έχουμε όλα τα δεδομένα, θυμάσαι την μια φορά που είχαμε μιλήσει για το θέμα του διοξιδίου του Γερμανίου, που πήγα τότε στην Αγγλία, στο National Coal Board, και μου είπε ο Λόρδος ο Εγγλέζος ότι ο ΣΕΡ, με τρία ντόκτορ πόσα είχε, όλη αυτή η μελέτη εδώ πάνω είναι η μελέτη που κάναμε για την αξιοποίηση οικονομικός του αγγλικού Γερμανίου μέσα στον αγγλικό άνθρακα, το οποίο όμως δεν συμφέρει ότι είναι ελάχιστες ποσότητες. Πράγμα το που είναι αντίθετο στην Άδα, διότι ο δικός μας ο λιγνίτης έχει πολύ γερμάνιο. Δεν υπάρχουν οι μελέτες, δηλαδή η πολιτεία, κύριε Χούντα, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα επιστημονικώς πλέον και όχι τυχάρπαστα. Και όταν τελειώσει αυτή η μελέτη, να βγει κάποιος υπουργός και να πει ρε παιδιά, την κάναμε τη μελέτη, όχι όμως αποσπασματική, ένα μέρος, όλο το θέμα. Και να υπάρχουν οι αναλύσεις, να υπάρχουν τα δεδομένα, όλα τα δεδομένα. Αν δεν έχουμε τα δεδομένα, κύριε Χούντα, δηλαδή αν δεν έχουμε τα δεδομένα του προβλήματος, δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Εμένα η παράκληση είναι, την οποία κάνω προς την κυβέρνηση και τους δήμους κλπ, είναι να αντιμετωπίσουν συλλογικά το πρόβλημα και να έχουμε τα δεδομένα του προβλήματος, τα οποία δεν υπάρχουν. Και από εκεί και έπειτα, όταν υπάρχουν αυτά, υπάρχει το θέμα που μου είπατε κιόλας πριν, το θέμα της πυρολύσεως. Άλλη διαδικασία εκεί είναι η πυρόλυση. Υπάρχει το θέμα που κάνουν οι Αμερικανοί σε πάρα πολλά σημεία. Το θάβουνε το σκουπίδι μαζί με ένζυμα, γίνεται η ζύμωση εσωτερικός μέσα στη γη, κάνουν εν συνεχεία γεωτρήσεις και από τη ζύμωση παίρνουν το μεθάνιο σαν αέριο πλέον και το καίνε. Τι θέλουμε να κάνουμε στην Ελλάδα? Αυτά είναι τα δεδομένα και να αποφασίσουμε. Ο Έλλην πολίτης, η Ελληνίδα νοικοκυρά είναι εις θέση να καταλάβει το πρόβλημα και να ασχοληθεί όπως θα της υποδειχθεί, ώστε μετά την εφαρμογή να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Εάν η πολιτεία όμως δεν ξεκινήσει, κάποτε πρέπει να ξεκινήσει. Εγώ δεν βλέπω να ξεκινάει κανένα. Το όλο θέμα είναι στον αέρα. Να το πάω λίγο γρήγορα εγώ. Ρωτάω και μου απαντάτε όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Ναι. Τι είναι θάψιμο των σκουπιδιών? Ανοίγουμε μεγάλους λάκους. Δεν ανοίγουμε λάκους, έχουμε ρέματα. Πού να βρούμε τέτοιους λάκους? Βάζουμε μέσα τα σκουπίδια, τα σκεπάζουμε και μετά παίρνουμε. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Πυρόλυση. Πυρόλυση είναι ότι παίρνουμε το σκουπίδι, το βάζουμε μέσα σε ένα γλίβανο ο οποίος δεν έρχεται σε επαφή με το, δεν υπάρχει οξυγόνο, και αυξάνουμε τη θερμοκρασία. Όπου εκεί πέρα δια θερμοκρασίας διαλύονται όλες αυτές οι ύλες και εν συνεχεία έχουμε έκκληση διαφόρων αερίων, όπου μπορούμε να το κάψουμε αυτό το αέριο, και έχουμε και μία ανθρακόμαζα, αν θέλετε, την οποία εν συνεχεία μπορούμε να την κάψουμε και αυτή, και από την πυρόλυση να πάρουμε εν συνεχεία πιο εύκολα τα διάφορα, ανάλογα τη θερμοκρασία, δεν έχει λιώσει ακόμα το γυαλί, έτσι, και να πάρουμε και τα διάφορα μεταλλικά. Διότι μειώνονται οι όγκοι πάρα πολύ, αλλά αυτό απαιτεί αρκετή ενέργεια. Διότι συνήθως τα σκουπίδια έχουν, οι εγκαταστάσεις αυτές της πυρολύσεως είναι πυρόλυση που να κάνουμε στους λιγνίτες μας, ας πούμε. Είναι ασύμφορη. Δεν είπα ότι είναι ασύμφορη, αλλά είναι πολύπλοκος και δύσκολη η διαδικασία.
Διότι το σκουπίδι είναι ογκώδες. Καταλαβαίνετε τώρα, για να βάλετε το σκουπίδι είναι της τάξεως το 0-1, έτσι, σε ειδικών βάρος. Οπότε οι εγκαταστάσεις αυτές πυρολύσεις αυτών των σκουπιδιών θα μιλάμε για... δεν μπορώ να το φανταστώ. Πάμε παρακάτω. Άλλη μέθοδος της καύσεως. Άλλη μέθοδος της καύσεως. Για μένα αυτή είναι λόγω του ότι δύσκολα θα μπορέσουμε σε πρώτη φάση να τα ξεχωρίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αρχίσει η προσπάθεια και επειδή έχουμε μεγάλη θερμογόνο αυτή, να κάψουμε το σκουπίδι και εν συνεχεία από τις τάχτες του σκουπιδιού να πάρουμε εύκολα τα γυαλιά και τα μέταλλα. Μάλιστα. Δηλαδή να γίνει ένα εργοστάσιο όπως είναι στο Μόναχο. Ακριβώς. Το οποίο τι κάνει, ηλεκτροδοτεί την πόλη. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν επαρκεί, αλλά πάει σε τόση παράγει ρεύμα. Καίει τα σκουπίδια και παράγει ρεύμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεν έχουμε μετά σκουπίδια. Τα μετά και έχουμε, κοιτάξτε, οι στάχτες είναι τη τάξη του 1%. Χοντρά. 1%, 2%. Τίποτα. Δεν συζητείτε. Άρα λοιπόν η καλύτερη λύση για τα ελληνικά δεδομένα. Κατά βάρος. Κατ' όγκον έχουμε 0,02%. Τίποτα. Συμφέρουσα λύση. Ναι. Μάλιστα. Αυτό για είναι... τα ελληνικά δεδομένα είναι. Εργοστάσιο. Και να επιστρέψει πίσω το ρεύμα. Ναι. Αυτό να κάψουμε, να πάμε τα σκουπίδια να τα κάψουμε, να φέρουμε το ρεύμα πίσω και αυτό το ρεύμα να το χρησιμοποιήσουμε αντί για τους καυστήρες που έχουμε το νέφος των Αθηνών, να έχουμε πλέον το ρεύμα και να γλιτώσουμε και το νέφος. Δηλαδή να έχουμε διπλό όφελος. Να απαλλαγούμε του προβλήματος. Αυτή η ποσότητα σκουπιδιών φτάνουν για αυτή τη δουλειά. Θα έλεγα ότι εάν περιμετρικός του λεκανοπεδίου ή στα σημεία που σηκώνει, παραδείγματος χάρη, αν έχετε πάει εκεί προς την Κακιά Σκάλα, εκεί πάντα φυσάει, εκεί σε παίρνει το αυτοκίνητο, έτσι. Επικουρικός, βάλουμε εκεί στην Ολοσφαίρα, κάνουμε ένα. Εκεί που είναι τα Γεράνια, έτσι. Που είναι πολύ, πολύ ωραίο, που είναι σχεδόν ευθεία είναι πάνω. Κάνουμε ένα δρόμο. Και βάλουμε και μεγάλες ανεμογεννήτριες, επικουρικός δηλαδή. Μένω με την εντύπωση ότι αυτό το ρεύμα το οποίο μπορεί να παραχθεί περιμετρικός του λεκανοπεδίου με μεγάλες ανεμογεννήτριες και στα νησιά εδώ τριγύρω, Σούνιο κτλ. Όλα αυτές οι παραλίες που έχουν πάρα πολύ αέρα, μαζί με τα σκουπίδια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν έχω τα στοιχεία, δεν θέλω να λέω αοριστείες τώρα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορέσουν να δώσουν το ρεύμα το φτηνό αυτό να αντικαταστήσουμε την καύση των καυστήρων για να γλιτώσουμε τον έφος. Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι μια οικονομοτεχνική μελέτη τεραστίων διαστάσεων. Εμείς το οποίο καταλήγουμε είναι ότι η καύση των σκουπιδιών μπορεί να μας δώσει ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό είναι βέβαιο. Το κάνουν τώρα οι Γερμανοί. Όχι μόνο οι Γερμανοί. Το κάνουν όλοι οι ανθρωπότητες. Το κάναμε εμείς στη Χροπή. Βεβαίως εμείς χρησιμοποιήσουμε τον ατμό για την κίνηση και τη λειτουργία του εργοστασίου. Αλλά αν αυτό τον ατμό τον είχαμε συνδέσει με. Μισό λεπτό. Το κατάλαβα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε από τους Γερμανούς να μας φέρουν εδώ ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που θα καίει σκουπίδια. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και μόνοι μας τους Γερμανούς να φράξουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Πώς δεν μπορούμε. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, εσείς έχετε τον τρόπο, εάν σας καλέσουν για να μην λέμε και οριστολογίες εδώ, έχετε τον τρόπο να απαντήσετε. Ναι, βεβαίως. Ξεκάθαρα. Μπορεί λοιπόν. Και αυτή είναι η τεχνολογία του περασμένου αιώνα. Σταθείτε, άλλο λέω. Ναι. Μπορείτε εσείς να πείτε στον κύριο Λαλιώτη ότι εγώ, κύριε, θα φροντίσω να σου φέρω τους ανθρώπους, θα σου φτιάξω ένα τεράστιο εργοστάσιο στα Λιώσα ή οπουδήποτε αλλού, το οποίο θα καίει τα σκουπίδια και στέλνει ρεύμα στην Αθήνα. Αυτό είναι όσο αύριο θα ανατείλει ο ήλιος στην Ανατολή. Εύκολο. Εύκολο, ευκολότατο. Γιατί δεν το έχουν κάνει αυτό μέχρι τώρα. Ρωτήστε εκείνους. Ρωτήσω εκείνους. Πάει αυτό. Να έρθω σε αυτό το δεύτερο θέμα και να κλείσω με τις ερωτήσεις. Το δεύτερο θέμα μου είναι και τελευταίο το εξής. Για να κάνει η νοικοκυρά τη θυσία αυτή, δηλαδή να χωρίζει τα σκουπίδια, μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες μεγάλες, σε τρόφιμα και σε όλα τα άλλα. Μπορούμε. Όχι, θα έλεγα το εξής. Για. Σε τρεις. Ναι. Μέταλλα, γυαλιά κλπ. Μέταλλα. Μέταλλα, γυαλιά κλπ. Στο κλπ τι θα πάει μέσα. Χαρτιά, πλαστικά, αποφάγια, κόκαλα, αυτά. Αυτά για κάψιμο. Αυτό είναι τόσο απλό πλέον. Αυτό είναι τόσο απλό. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο όφελος από την υπόθεση αυτή. Δηλαδή. Διότι κύριε νοικοκυρά, τα μπουκάλια σου πόσα κρασιά πίνεις για όνομα του Θεού. Άλλο λέω. Ναι. Μέταλλα, γυαλιά κλπ. Κλπ. Τα κλπ τι θα τα κάνουμε. Θα τα κάψουμε. Διότι όταν βάλετε πλαστικά, χαρτιά, αποφάγια, χαρτοπετσέτες βρεγμένες, όλα μαζί, αυτά δύσκολα διαχωρίζονται. Η νοικοκυρά λοιπόν θα έχει στο σπίτι της ένα τενεκέτο σκουπιδιών με τρεις σακούλες. Ναι.
αυτά για να τα κάνει η νοικοκυρά πρέπει να έχει ένα κίνητρο. Εγώ θα έλεγα δύο κατηγορίες, όταν το θέλετε. Ναι. Γυαλιά και μέταλλα μαζί, διότι και αυτός ο διαχωρισμός είναι πολύ εύκολος τεχνολογικός, έτσι, και λοιπά. Δύο κατηγορίες. Γυαλιά, μέταλλα και λοιπά. Χαρτιά, πλαστικά, αποφάγια, από εδώ. Τι θα τα κάνουμε αυτά. Αυτά τα κάψουμε. Ναι, και τα άλλα. Και τα άλλα, αυτά εύκολα διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται. Πάρα πολύ εύκολα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μπορεί ο κάθε δήμος να στείλει σε ένα σπίτι ένα πολύ ωραίο διπλό σκουπιδονέικε, πολύ ωραία φτιαγμένο, ή τα εργοστάσια τα οποία θα παίρνουν τα γυαλιά αφού συμφωνηθεί και τα μέταλλα, να κάνουν δώρο σε κάθε ελληνικό σπίτι ένα τέτοιο ντενεκέ. Και να δώσουν και δωρεάν οι Δήμοι τις σακούλες, αφού θες πάντα τα λεφτά. Γιατί να το κάνει η νοικοκυρά αυτό. Σου λέει, θα σου δώσει ένα ωραίο σκουπίδο ντενεκέ. Κύριε Κοντά. Μισό λεπτό. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, ναι, αυτό είναι μολύβι. Και αυτό είναι χαρτί. Εάν δεν πάρεις τη μακρομήτα να τη βάλεις επάνω στο χαρτί και να κάνεις υπολογισμούς και πράξεις και έτσι και αλλιώς, συμπέρασμα δεν βγαίνει. Μισό λεπτό, κύριε Σοφιανόπουλε. Εγώ λέω το εξής. Ναι. Εάν μία νοικοκυρά έχει στο σπίτι της ένα διπλό ντενεκέ. Μάλιστα. Διπλό. Ανοίγει το καπάκι, ναι, ναι, και έχει δύο σακούλες. Δύο με εκείνο το πράγμα που τις βάζει έτσι μέσα, ναι, ναι, που πιάνονται και λέμε. Απ' τη μια μεριά γυαλιά μέταλλα και απ' την άλλη όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα. Η νοικοκυρά αυτό μπορεί να το κάνει. Θα ρίχνει στη μια τα γυαλιά και τα μέταλλα και στην άλλη όλα τα άλλα σκουπίδια. Για μικρό παιδάκι. Θα σηκώνει τις σακούλες, η μία θα είναι κόκκινη και η άλλη θα είναι κίτρινη. Κίτρινη. Τα χρώματα που χτυπάνε στο μάτι είναι το κίτρινο και το κόκκινο. Κίτρινο και κόκκινο λοιπόν. Κίτρινο, κόκκινο. Στο κίτρινο τα λοιπά και στο κόκκινο για να φροντίζουν να τα προσέχουμε γυαλιά και μέταλλα. Μάλιστα. Τα παίρνει αυτά και τα αφήνει κάτω. Περνάνε τα αυτοκίνητα και μαζεύουν τα κίτρινα, τις σακούλες και μετά από το αυτοκίνητο μαζεύει τα κόκκινα. Εντάξει. Αυτά. Τα μέταλλα και τα γυαλιά θα τα πάρουν οι βιομηχανίες. Μάλιστα. Οι οποίες θα τα ανακυκλώσουν. Βεβαίως. Θα τα πάρουν τζάμπα όμως. Εδώ είναι θέμα συμφωνίας. Μισό λεπτό. Θα τα πάρουν τζάμπα. Γιατί να τα πάρουν τζάμπα. Θα τα πουλήσει ο Δήμος. Αμα εκεί θα βγάλει τα λεφτά ο Δήμος. Ναι. Και η νοικοκυρά τι θα βγάλει. Το σκουπιδοντέκια και τις σακούλες. Όχι. Το φτηνότερο ρεύμα που θα πάρει από το κάψιμο των άλλων. Μόνο αυτό. Να μειώσει τα δημοτικά τέλη ο Δήμος. Ο Δήμος, κύριε Χούντα μου. Έχει πεθάνει τον καταναλωτή σήμερα. Η νοικοκυρά για να το κάνει αυτό πρέπει να είναι εντυπαλάμη και ούτω βοήσομεν. Η νοικοκυρά το θέλει χειροπιαστό. Τόσο μυαλό έχουν οι Έλληνες. Μην του παράμε για ηλικίου στον κοσμάκι. Μισό λεπτό. Α, το πούμε του κόσμου, κύριε, ότι ο Δήμος. Προσέξτε με. Ο Δήμος σήμερα έχει πεθάνει στα τετραγωνικά μέτρα, έτσι, στα τέλη, στα ΦΠΑ, κόντρα ΦΠΑ. Εάν δεν πληρώσει τούτο, δεν παίρνει τ' άλλο και ο εκβιασμό του εκβιασμού για να στο φάει τα λεφτά. Εάν ο Δήμος αυτά τα λεφτά το που έχει ανάγκη με όλους αυτούς τους αργόσχολους και τα λοιπά, έχει 10 δις ο Δήμος. Δήμος Αθηναίων έχει 10 δις προϋπολογισμό εξωφρενικά πράγματα. Τα πάρει τα λεφτά από αλλού, τα πάρει από τις βιομηχανίες που θα πάρουν τα αλουμίνια, το πάρει από τις βιομηχανίες που θα πάρουν τα μπουκάλια και από το ρεύμα που θα πουλήσει, προσέξτε, ο Δήμος θα φτιάξει το εργοστάσιο και θα πουλάει το ρεύμα στη ΔΕΗ και θα οικονομήσει από εκεί, θα ελαφρύνει τον πολίτη. Ωραίο αυτό. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Λοιπόν, καταλήγουμε. Σοφιανόπουλος και Χούντας, έτσι. Μπορεί να γελάνε και μαζί μας τώρα. Δεν πειράζει. Δύο λοιπόν σακούλες. Δύο σακούλες. Μέσα σε ένα κάδο που θα προσφερθεί δωρεάν στην οικοκυρά και οι σακούλες δωρεάν από το Δήμο. Εντάξει. Και θα βάζει στη μία μεριά γυαλιά και μέταλλα και στην άλλη όλα τα άλλα σκουπίδια. Τα όλα τα άλλα σκουπίδια στην κίτρινη σακούλα θα πηγαίνουν στο εργοστάσιο όπως στη Γερμανία και θα καίγονται, από τα οποία θα παίρνει ρεύμα ο Δήμος, έτσι. Θα δίνει ρεύμα στη ΔΕΗ. Θα κερδίζει από εκεί και θα πει στους πολίτες, άντε δεν θέλω εγώ δημοτικά τέλη. Σας τα χαρίζω. Είναι θέμα μελέτης. Δεύτερον, είναι θέμα αριθμών. Και δεύτερον, από τα γυαλιά και τα μέταλλα που θα έχει στην άλλη σακούλα και που είναι εύκολος ο διαχωρισμός, γιατί πάρα, είστε επιστήμονα. Πάρα πολύ εύκολος. Θα εισπράττει ο Δήμος πάλι κάποια λεφτά. Όλα αυτά σε πρώτη φάση θα περάσουν από ένα μαγνήτη και θα φύγουν ό,τι πιάνει ο μαγνήτης και θα μείνουν τα αλουμίνια και τα γυαλιά και εν συνεχεία θα περάσουν από ένα σπαστικό όπου θα σπάσουν τα γυαλιά και θα περάσουν κάτω από ένα κόσκινο και από πάνω θα μείνουν τα αλουμίνια. Είναι μια διαδικασία την οποία το τελευταίο μηχανουργείο της Ελλάδος μπορεί να φτιάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θα την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση και θα προχωρήσουμε. Να πούμε λοιπόν. Στο θέμα, ο κύριος Κόχυλας Αριστίδης, η ΔΕΗ έχει κάνει μελέτη καύσεως απορριμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πριν 25 χρόνια.
Ας απευθυνθεί στη ΔΕΗ ο κύριος Σοφιανόπουλος να του δώσουν στοιχεία. Τη μελέτη την έκανε ο Γεώργιος Κασάπογλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ορίστε. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν κομίζομαι να γλάφει κανείς Αθήνας. Όχι. Είναι γνωστά πράγματα αυτά. Γιατί η πολιτεία δεν προχωρά, είναι το μεγάλο ερώτημα. Πράγμα. Γιατί. Ορφάνη Ελευθερία. Ένας Ελληνοαμερικανός. Ευχαριστούμε έχει... πάρα πολύ, ιδού του λόγου του αληθές. Θα το κρατήσουμε αυτό, κύριος Κασάπογλου. Το βρούμε αυτό. Κασάπογλου. Ορφάνη Ελευθερία. Ένας Ελληνοαμερικανός έχει βιομηχανία επεξεργασίας σκουπιδιών. Είχε κάνει πρόταση στην κυβέρνηση να τους δώσει τη μελέτη. Γνωρίζει ο κύριος Σοφιανόπουλος τι έγινε με αυτό? Όχι, δεν το ξέρω. Ο κύριος Κονιδάρης. Έσχος για τη δικαστική απόφαση Ρούση. Δεύτερον, οι πράκτορες και οι προδότες δεν είναι μόνο σε ψηλά ιστάμενος. Η εξαγορά έχει προχωρήσει σε πολλά επίπεδα και κατευθύνσεις. Τρίτον, τα νοσοκομεία έχουν κλιβάνους αποτέφρωσης που καίνε μόνο ό,τι βγάζουν στις εγχειρήσεις από ανθρώπους εκτός των με ευτικών κλινικών, θέλει να πει. Άρα έτσι είναι τα πράγματα. Βάρσος. Δεν θα μπορούσε να γίνει επεξεργασία των σκουπιδιών στη Μακρόνησο. Πιπέρας. Απόλυτο δίκιο ο κ. Σοφιανόπουλος για Ρούση και Διαμαντόπουλο. Από τη στιγμή που έχουμε θάλασσα, αρχίζει το κόστος και μεγαλώνει πολύ. Δεν το συζητάμε, ναι. Ότι το κάψιμο της σημαίας ήταν διαμαρτυρία στην κυβέρνηση, γιατί οι κυβερνώντες έχουν παραδώσει την Ελλάδα στην Ευρώπη και εκτελούν εντολές. Μασμανίδης. Ή παλήρια της Χαλκίδος, αν μπορεί να δημιουργήσει ενέργεια. Βεβαίως. Είναι περίπου πολύ πρόχειρα τη τάξη των 300.000 ύπων. Το πήγαινε έλα των υδάτων εκεί πέρα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια πάρα πολύ απλή μέθοδος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επειδή αυτό έχει ένα maximum και ένα minimum, δηλαδή τα νερά στο τρίωρο επάνω φτάνουν στη μεγαλύτερη του ορμή, μετά σιγά σιγά μηδενίζεται και αρχίζει η αντίθετος, μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο, δεν υπάρχει σαν άλλο. Ναι. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία της τάξης των 300.000 ύπων. Και επειδή είναι δύσκολο να έχεις άμεση απόδοση, ας πούμε σε γεννήτριες, με αυτό το σκαμπανέβασμα, διότι όταν φτάσει στο μηδέν, τι θα γίνει? Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι τα μηχανήματα. Ο καλύτερος και απλούστερος τρόπος είναι δημιουργούμε μια δεξαμενή, μια τεχνητή λίμνη ψηλά στο βουνό, σε ένα σημείο, όσο δυνατόν χαμηλότερα, μην έχουμε μεγάλες απώλειες. Βάζουμε μια απλή φτερωτή, όπως είναι εκείνες τα ποταμόπλια. Ναι, φτερωτές. Οι οποίες γυρνάνε μια αντλία, η οποία αντλεί το νερό μέσα στη δεξαμενή. Και ας πούμε κατά τη διάρκεια από το μίνιμουμ μέχρι το maximum, αντλεί, ας πούμε, λέμε 100 λίτρα. Αυτά τα, ή αν θέλετε 240 λίτρα, λέω για να μην, και στο 24ωρο, άρα θέλουμε, ας πούμε, 10 λίτρα την ώρα. Και το αφήνουμε και πέφτει σταθερά πλέον με 10 λίτρα την ώρα, διότι κάποια στιγμή η δεξαμενή θα γεμίζει πολύ και μετά κάποια στιγμή θα αδειάζει. Αλλά η ροή θα είναι σταθερή. Και αυτή τη ροή πλέον παίρνουμε και παράγουμε το ηλεκτρικό μας ρεύμα. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία πολύ εύκολη. Μπορούν Έλληνες τεχνικοί να την κάνουν εύκολα. Εκεί έχει μεγάλη εξοικονόμηση ρεύματος. Α, βέβαια. 300.000 ήπι, δέστε για το 1 και 34, μιλάμε για 200 ΜΒ. Δηλαδή φωταγωγή σε όλη την Αθήνα, την Χαλκίδα. 200 ΜΒ, δεν ξέρω τι κατάλαβα. Καλά, καλά. Παυλάκης Γιώργος. Τα υπολείμματα των νοσοκομείων θα πρέπει να καίγονται σε κλιβάνους των ιδίων των νοσοκομείων και με τη μυρωδιά τι θα γίνει? Δεν υπάρχει μυρωδιά. Διότι τα πτυτικά μετά τους 600 βαθμούς καταστρέφονται. Δεν υπάρχει καμία μυρωδιά. Ο κύριος Βασιλιάδης, γιατρός από την Κηφισιά. Οι Έλληνες ομογενείς στον ΗΠΑ μιλούν με θαυμασμό και αγάπη για τον κύριο Σοφιανόπουλο και ανυπομονούν να τον συναντήσουν. Συγχαρητήρια, λέει, για αυτά που λέμε για τη σημαία. Στίκας. Στα Σκόπια, στο δημοψήφισμα είχαν πει ότι υπάρχουν 850.000 Αλβανοί, 200.000 Έλληνες, 250.000 Βούλγαροι και Αιγύπτιοι. Τι είναι αυτοί οι Σκοπιανοί που ζητούν και έχουν το όνομα Μακεδονία? Ανώνυμος. Για την αγορά ενός βιβλίου πλήρωσε στην Εθνική Τράπεζα τέλη 7.500 δραχμές. Ενώ το βιβλίο έκανε 57.000. Τι βιβλίο είναι αυτό? Ατσάρος. Πολύ σωστές παρατηρήσεις στη σημερινή εκπομπή, αλλά οι παρατηρήσεις του εκπροσώπου των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ζητούσε αμέσως την παράταση του διωγγωμένου κρατικού τραπεζικού συστήματος, είναι αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα. Βερβενιώτης, να σχολιάσει ο κύριος Σοφιανόπουλος την απάντηση του κυρίου Παπανδρέου στον Καπαδράκο το 1964 στο συνέδριο βιομηχάνων.
Του είπε δηλαδή ο κ. Παπανδρέου ότι η επιχείρηση είναι συναρμολογητική. Δηλαδή εισάγει ανταλλακτικά με 16% συναρμολογείται ηλεκτρική συσκευή, ενώ οι αντίστοιχες εισαγόμενες έχουν φόρο 25%. Κλέβεται έτσι το δημόσιο. Και όταν θα μπούμε στην ΕΟΚ, οι επιχειρήσεις σας θα κλείσουν. Τι θα γίνουν οι απολιόμενοι, ποιος θα φέρει το συνάλλαγμα για την εξαγωγή του δράκου. Είπε να το σχολιάσουμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Το διάβασα, τελείωσα. Πότε είπε αλήθεια ο Παπανδρέου για να πει και σε αυτή τη φορά? Μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερο παραμύθι από αυτό δεν υπάρχει. Τι θα πει, συναρμολογούν? Σαφώς συναρμολογούν. Ποιος δεν συναρμολογεί? Όλοι συναρμολογούν. Το Volvo, θυμάμαι εγώ ότι ήταν τα καρμπιρατέρ εγγλέζικα, τα ηλεκτρικά ήταν Bosch, το διαφορικό ήταν αμερικάνικο, οι λαμαρίνες ήταν γερμανικές και ούτω καθεξής. Τι βιομηχανία εξαρτάται το τι κάνεις. Η βιομηχανική προστατευμένη αξία είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Εννοείται η κατασκευή των επιβατικών αυτοκινήτων Volvo. Βεβαίως. Τα σουηδικά. Βεβαίως. Έχουν διαφορικά από Αμερική. Σήμερα τα περισσότερα αυτοκίνητα, κύριε, το Audi Φερρυππίν είχε μηχανή Volkswagen μέσα. Σήμερα το Ibiza, το ισπανικό, έχει μηχανή Volkswagen. Ibiza. Ibiza, ναι, πάσε τώρα. Και ούτω καθεξής. Η Rolls Royce θα έχει μηχανή BMW μέσα. Αλλά Παπανδρέου, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει από το στόμα του Ανδρέου Παπανδρέου. Όχι Ανδρέα, δεν είναι Ανδρέας. Για ποιον λέει? Δεν πιστεύω να λέει για τον Ανδρέα. Αλλά, για ποιον λέει? Τον Ανδρέα λέει. Αλλά. Μισό λεπτό. Κάπα Παπανδρέου. Του Κάπα Παπανδρέου. Δεν υπάρχει Κάπα Παπανδρέου. Κανένα. Ο ένας είναι Γιώργιος, ο άλλος είναι Γιώργιος και ο άλλος είναι Αλφα. 1964. 1964 είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Μισό λεπτό. Ο 64 ούτε καν είχε ασχοληθεί με την πολιτική ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όχι, δεν είναι πιο, δεν μπορεί. Μιλάει για τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει πει. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Όχι, πάντως δεν στέκει αυτό από πλευράς ουσίας, αληθείας, αυτή, τίποτα. Αυτό είναι αρλούμπα. Ναι, αλλά γράφει κάτι συγκεκριμένο να γνωρίζει. Αυτό πρέπει να το ξέρει. Ναι. Με αυτό ο κύριος Δράκος θα μας το πει. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ότι και όταν μπούμε, λέει, στην κοινή αγορά, τι θα γίνει? Όταν μπούμε στην κοινή αγορά, λέει. Μα κλέβεται, λέει, το δημόσιο. Πώς το κλέβουν το δημόσιο? Πώς είναι μια βιομηχανία να κλέβει το δημόσιο? Για ξαναδιαβάστε τι λέει. Δηλαδή εισάγεται, λέει, ανταλλακτικά με 16%. Με 16% συναρμολογείται ηλεκτρικές συσκευές, ενώ οι αντίστοιχες εισαγόμενες έχουν φόρο 25%. Ναι. Αυτό λέει, ηλεκτρικές συσκευές. Εισάγεται ανταλλακτικά και πληρώνεται 16%. Διαλυμένη τη συσκευή. Ναι. Αν δεν είχαμε ολόκληρη εισαγωγή, θα είχαμε 25%. Καθόλου δεν έπρεπε να υπάρχει δασμός. Μηδέν. Έτσι. Σωστό. Μηδέν δασμός έπρεπε να υπάρχει. Αφού μιλάμε για θέσεις εργασίας. Λοιπόν. Εντάξει. Αν είναι δεν υπάρχει πράγματα. Αν κάποια στιγμή, Κωστοπούλου, αν κάποια στιγμή λυθεί το πρόβλημα με τους κυρίως των τραπεζών, θα το οφείλουμε στον κύριο Σοφιανόπουλο. Μήπως πρέπει το κανάλι να κάνει ένα δημοψήφισμα για να φανεί πόσοι Έλληνες έχουν τη γνώμη ότι πρέπει να σεβόμαστε τη σημαία? Είπαμε αυτό, καλέσαμε τους κυρίους να το διορθώσουν. Α, ναι. Να σταματήσουμε αυτή τη φαγωμάρα κάπου εδώ. Ναι, περιμένετε και το διορθώσουν. Θα δούμε. Τρέχοντας το διορθώσουν. Δημήτρης από Εγάλο. Η νεολαία της χώρας έχει διδαχθεί από το σύγγραμμα του νυν Πρωθυπουργού, όπου σε μέρος του υποτιμά και εξευτελίζει το σύμβολο της χώρας. Το θεωρεί τυποτένιο πράγμα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ποιος, ο Ανδρέας, τον Ανδρέα? Του νυν Πρωθυπουργού, λέει. Προφανώς είναι τον κύριο Σιμίτη, αλλά. Σιμίτης, τι έχει πει ο Σιμίτης? Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Το σύγγραμμα το εξέδωσε όταν ήταν υπουργός βιομηχανίας. Τι λέει στο σύγγραμμα? Δεν το λέει. Α, εκείνο που λέει για μια. Μια σύγχρονη κοινωνία, μια δυνατή κοινωνία και μια δυνατή Ελλάδα, κάτι τέτοιο είναι ο τίτλος. Αυτό που εξέδωσε τώρα όταν ήταν η πρώτη βιομηχανία, το 95, που λέει πρέπει να ψάξουμε να βρούμε νέους δρόμους. Αυτό. Κωστόπουλο, συγχαρητήρια στον κύριο Σοφιανόπουλο για την αποκάλυψη ότι Λικουρέζος και Κωνσταντόπουλος υπερασπίζουν τους κυρίους που είπατε. Μητρόπουλος, ό,τι Ρούσης Διαμαντόπουλος, ο εισαγγελέας εφεσιβάλλει την απόφαση. Αλέξανδρος Ιωαννίδης, έχει δίκιο ο κύριος Σοφιανόπουλος ότι η πολιτική είναι πρόοδος, αλλά αυτό το είπε στη Βουλή ο κύριος Εύερτ, ότι πολλοί υπουργοί του Πασόκ παίρνουν εντολές από ξένα κέντρα. Α, με σωρείτε, μου δίνει την εξής τώρα. Ξέχασα να πω εδώ ότι ο Εύερτ είπε αρκετή ζημιά, λέει, κάνατε στον τόπο. Είπε ο Εύερτ, προθέσει τη Βουλή μέσα. Μα τη μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που έχει κάνει ο ίδιος με αυτό το νόμο δεν έχει υποστεί η χώρα.
Στην Αμερική το πλαστικό μπουκαλάκι είναι επιστρεφόμενο. Καμάρας, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ανακύκλωση χαρτιού στην Ελλάδα και ότι έχει φτάσει στα ιδανικά επίπεδα? Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα είναι μεγάλο ποσοστό ζυμώσιμα υλικά, δηλαδή από φάγια? Βεβαίως. Η ανακύκλωση του χαρτιού γίνεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι, θα τους έλεγα από το παρελθόν, οι ιερακοσυλλέκτε, έτσι, οι οποίοι περνάνε από τους διάφορους χώρους και ό,τι όταν ρίξουν πρωτίστως χαρτόνια, χαρτιά κτλ. Τους βλέπουμε τα βράδια και τα μαζεύουν και τα πάνε. Υπάρχει μεγάλη ανακύκλωση του χαρτιού, αρκετά μεγάλο εμπόριο και ανακύκλωση στα πλαστικά. Αλλά αυτή δεν είναι ιδανική. Ότι υπάρχει, υπάρχει, αλλά δεν είναι το ιδανικό. Ιδανικά δεν υπάρχουν πράγματα, υπάρχει, δεν έχει γίνει οργανωμένα ώστε να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Η κυρία Κωστοπούλου προτείνει να υποχρεώσουν τα εστιατόρια να μαζεύουν τα χαρτιά και τα πλαστικά. Ο κύριος Στεφανόπουλος, στην Αυστρία λέει υπήρχε εταιρεία Alpin που παρήγαγε από τα σκουπίδια βιολογικό λίπασμα. Αν μπορεί να γίνει το ίδιο και εδώ? Βεβαίως, αυτό το εργοστάσιο είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και το κατέστρεψαν. Ποιος? Ποιος θέλετε να το έχει καταστρέψει? Πότε έγινε αυτό? Να πούμε τώρα την ιστορία. Θα την πούμε, πώς θα την πούμε? Θα την πούμε, λέει. Να πούμε την αλήθεια όμως. Να είναι αλήθεια αυτό που θα πούμε. Μεγάλη αλήθεια, κύριε Χοντα. Πέστε. Διότι το εργοστάσιο αυτό το αγόρασα εγώ. Μισό λεπτό. Να τελειώσουμε. Ο κύριος Στεφανόπουλος παρήγαγε λίπασμα. Ο κύριος Πλεινόπουλος θα αντιγράφει τον κύριο Σοφιανόπουλο στο αρχηγείο. Ο κύριος Ρεώδης να μελετήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πέστε. Πέστε τα αυτά. Δεν άκουσα τίποτα. Δεν λένε τίποτα αυτά. Είναι συγχαρητήρια και τέτοια. Μάλιστα. Δεν είναι ερωτήσεις. Θέλετε να σα πω τα συγχαρητήρια? Όχι. Δεν, όχι. Να ευχαριστήσω, μα αν είναι αν τα λέει εδώ, ναι. Λέει εδώ, η ερώτηση είναι να κλείσουμε με αυτό. Με συγχωρείτε. Στην Αυστρία υπάρχει εταιρεία Alpin που παρήγαγε από τα σκουπίδια βιολογικό λίπασμα. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να γίνει εδώ και συνδέεται, είχαμε. Μάλιστα. Το 1960 στη Θεσσαλονίκη, στο καλοχώρι μεταξύ Θεσσαλονίκης και καλοχωρίου του χωριού, το 1963 ήρθε ένας Έλληνο-Αμερικανός, του οποίου μου διαφεύγει τώρα το όνομα, πολλά χρόνια δεν το θυμάμαι, ο οποίος έφερε τα ωραία του λεφτά και έφτιαξε αυτό το εργοστάσιο, το οποίο το εμοντάρισαν Ιταλοί και Αμερικανοί. Μάλιστα. Τι εργοστάσιο ήταν αυτό? Αυτό το εργοστάσιο ήταν αξιοποίησης του σκουπιδιού της Θεσσαλονίκης και παραγωγή ζωικού οργανικού, οργανικού λιπάσματος. Έτος. 1963. Προχωρήστε. Το εργοστάσιο αυτό το 1963 εκόστησε 95 εκατομμύρια δραχμές και έβγαζε ένα άριστο λίπασμα, το οποίο λίπασμα όμως, καθώς καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία σήμερα και πάντοτε εκείνη το μέσο της τραπέζης της αγροτικής, είναι μια κρατική υπόθεση κατά κάποιο τρόπο. Το λίπασμα είναι μεγάλη όγκη και ούτω καθώς δεν μπορεί να γίνει από έναν απλό ιδιώτη. Τις λεπτομέρειες το τι συνέβη την εποχή εκείνη με αυτό το εργοστάσιο δεν τις γνωρίζω. Αυτό το οποίο γνωρίζω ότι είναι ένα πρωί ήρθε και με βρήκε κάποιος και μου είπε: κοίταξε να δεις, αυτές τις μέρες βγαίνει στον πληστηριασμό ένα εργοστάσιο της Ολίκης το κετό. Και επειδή πάντοτε είμαι πολύ ευαίσθητος στο να υπάρχουν πράγματα τα οποία εκατασκευάστησαν για να δουλεύουν και δεν δουλεύουν όπως γίνεται με πλήστες όσες επιχειρήσεις στον τόπο, διότι αυτό το δημόσιο δεν είναι ελληνικό, είναι ξένο, είπα να πάω να το δω αμέσως αυτό το εργοστάσιο. Θυμάμαι μάλιστα ότι είχε και απεργία η Ολυμπιακή και είχα πολύ λίγο καιρό στη διάθεσή μου και πήγα με το αυτοκίνητο. Τακ-τουκ. Το βράδυ. Και επήγα τότε το εργοστάσιο αυτό, είχε καταλήξει στα χέρια της ΕΤΒΑ. Αυτόν τον Ελληνοαμερικανό, επειδή τότε έμπλεξε ο άνθρωπος οικονομικός και έβαλε και το ωραίο του λεφτά, τον βάρανε και φυλακή για χρέη προς το ΙΚΑ. Αλλά αυτός ήταν ο Αμερικανός πολίτης και επενέβη τότε η Αμερικανική πρεσβεία. Τον βγάλανε και έφυγε ο άνθρωπος αγανακτισμένος από πέρα και τελικώς το εργοστάσιο κατέληξε στην ΕΤΒΑ. Θυμάμαι μάλιστα ότι όταν πήγα επάνω στο παράδειγμα της ΕΤΒΑ στη Θεσσαλονίκη, με παραπέμψανε στο μηχανολόγο της ΕΤΒΑ, ο οποίος συμπτωματικός ήταν και συμμαχητής μου στο Πολυτεχνείο, ένας Δράμιαλης μηχανολόγος. Γεια σου, Ράμιαλ, τι κάνεις, αγαπητέ μου, ξέρω. Πήγαμε λοιπόν έξω και είχαν και τρεις φύλακες και το φυλάγανε. Έκανε λοιπόν μια περιοδία και έμεινα κατάπληκτος. Θυμάμαι μάλιστα ότι αυτός ο κοπτικός σφυρόμυρος που σας περιέγραψα και πριν ήταν Σινσινάτι, αμερικάνικος. Και ήταν 240 ύπους, κολοσσέο μηχάνημα. Και ήταν μια μεγάλη εγκατάσταση, όπου το μισό της εγκαταστάσεως
είχε μάλιστα και περιστροφικό ξεραντήριο. Το περιστροφικό ξεραντήριο είναι ένα μηχάνημα, κύριο Χόντα, όπου παραλλήλως μαζί με τα, έχουμε έναν καυστήρα που καίει και βγάζει καυσαέρια βέβαια, και παραλλήλως με τα καυσαέρια πέφτει και το προϊόν προς ξύρανση. Έτσι ξεραίνουμε το τρεφίλι, έτσι ξεραίνουμε την πούλπα της ζαχαρολογίας και το καθεξής. Και από την άλλη αυτό περιστρέφεται, έχει ένα γκοχλία μέσα, και το υλικό από την άλλη μεριά έχει μεγάλο μήκος, έχει 20-30 μέτρα ανάλογα το μέγεθός του. Ένα τέτοιο ξυραντήριο σήμερα μιλάμε, μεγέθος σαν και αυτό που ήταν εκεί πέρα, ήταν της τάξης, είναι της τάξης των 300 εκατομμυρίων. Αυτό δυστυχώς αφήσανε και το κόψανε και το κάνανε παλιοσύρα το εργοστάσιο τώρα προσφάτως, πριν μερικούς μήνες. Εσείς το πήρατε? Εγώ λοιπόν τότε, όταν είδα ότι και το μισό εργοστάσιο ήταν ένα έτοιμο εργοστάσιο ζωοτροφών, επήγα στην ΕΤΒΑ και λέω: προσέξτε κύριε, αυτό το εργοστάσιο πρέπει να παραμείνει ως έχει για να ξαναλειτουργήσει, τουλάχιστον αν όχι για τον σκοπό που έγινε, αλλά τουλάχιστον να χρησιμοποιηθούν τα μηχανήματά του. Και έμαθα ότι ήταν ένας που ήθελε να το πάρει το εργοστάσιο και να κρατήσει τις μεγάλες εγκαταστάσεις που ήταν οι αποθήκες, κάνει αποθήκες πετρελαίου, και ένας άλλος ήταν παλιατζής για να το κόψει, το κάνει παλιοσίδερα. Και πήγα στην ΕΤΒΑ καταγαρακτισμένος και είχα μάλιστα και στην τσέπη δύο προσφορές, μία 11,5 εκατομμύρια και μία 13,5. Αλλά λέω τώρα δεν είναι στα 2 εκατομμύρια. Εγώ λέω σας πάω στον εισαγγελέα, αν δεν χρησιμοποιηθεί το εργοστάσιο, διών σκοπών εγένωτο ή τουλάχιστον μερικός. Δεν πρέπει να καταστραφεί αυτό το εργοστάσιο. Ένα αυτόματο πίνακας, το κέντρο ας πούμε το ηλεκτρονικό το οποίο λειτουργούσε όλο το εργοστάσιο, ήταν ένα κτίριο ολόκληρο στο κέντρο του εργοστασίου και πάταγες μόνο κουμπία. Όλο ήταν ιταλικό και αμερικάνικο το εργοστάσιο. Ένα κομψοτέχνημα και αριστούργημα. Και είχε και πρέσα που πρεσάριζε και τα μέταλλα και τα έκανε μπάλες για να πάνε στη χαλιβουργία, έβγαζε τα γυαλιά, όλα αυτά τα οποία είπαν. Και ο του θαύματος ήμασταν και πλειοδότε. Στα 13,5 εκατομμύρια το 1900, δηλαδή μετά από 10 τόσα χρόνια που έγινε το εργοστάσιο, το πήραμε στο 1/10, στο 15% της αξίας του, της πραγματικής. Και όταν πήραμε το εργοστάσιο, ανέβηκα επάνω στη Θεσσαλονίκη και πήγα και βρήκα τον δήμαρχο, που ήταν ένας δήμαρχος τότε, Παπαδόπουλος, και βρήκα και τον τότε Υπουργό Χωρίου Ελλάδος, τον γνωστό και μη εξαιρεταίο κύριο Μάρτη μας. Έγινε λοιπόν η σύσκεψη και επειδή εγώ είχα την γνώση το τι τράβηξε ο προηγούμενος που μέχρι και φυλακή τον βάλανε, διότι δεν μπορεί εγώ να φτιάνω το λείπασμα. Έπεσε έξω δηλαδή. Δεν συνήνεσε η Αγροτική Τράπεζα και κανένας του Δημοσίου να προωθήσει το λείπασμα. Και το λείπασμα γινόταν και ήταν, το είχε κάνει ο άνθρωπος λόφους μέσα εκεί στο χώρο, ήταν 18 στρέμματα. Και το πήραμε όλο τότε. Λοιπόν, επήγα τότε στο Δήμαρχο και πήγα και στο Μάρτη. Και του λέω: άξιο Δήμαρχε, έτσι και έτσι και έτσι. Λέει: μας ενδιαφέρει, αλλά παγκοσμίως λέω αυτά τα πράγματα. Ενώ σας κοστίζει Φερρυππίν τώρα για να ξεκινήσει η διαδικασία η απόρριψη των σκουπιδιών 100 δραχμές, αντί να σας κοστίζει 100, να σας κοστίζει 30. Να επιδοτήσετε λίγο τη διαδικασία μέχρι να κινηθεί το και να έχετε και τεράστια κέρδη για το Δήμο αυτά. Και μετά πήγα στο Μάρτη. Και του λέω: κύριε Υπουργέ, εσείς είστε ο αρμόδιος άνθρωπος, να συγκαλέσετε τους άλλους αρμοδίους των Υπουργείων Γεωργίας και Συντονισμού και Βιομηχανίας, να κάνουμε μια σύσκεψη εδώ σε Στρογγυλή Τράπεζα, να κρατήσουμε πρακτικά, να τα υπογράψουμε ότι ο καθένας θα τηρήσει από τις πλευράς του την υποχρέωσή του, διότι μια βιομηχανία δεν λειτουργεί μόνη της. Ο Μάρτης κατευχαριστήθηκε. Και μπροστά μου είχα μάλιστα και έναν πολιτικό μηχανικό σύμβουλο τότε, τον κύριο Κανελάκη, δόκτορα πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Κανελάκη, και έναν άλλο οικονομικό της Χροπή, τον κύριο Μπαρτζόκα. Και εσήκωσε το τηλέφωνο ο κύριο Μάρτης και κάλεσε τους αρμοδίους διευθυντάς των αρμοδίων υπουργείων Γεωργίας, Βιομηχανίας και Συντονισμού. Και εδώσαμε ραντεβού μετά από, δεν θυμάμαι τώρα, κάνα μήνα, πάλι στο γραφείο του κύριου Μάρτη, για να γίνει αυτή η περιβόητη σύσκεψη, και αφού από πλευράς κράτους θα είχαμε ξεκαθαρίσει την υπόθεση, τότε θα πηγαίναμε ένα βήμα περαιτέρω να ξεκαθαρίσουμε και με το Δήμο, για να ξαναμπεί μπρος το εργοστάσιο διών σκοπών εγενέτων. 95 εκατομμύρια το 1963, κύριε Χούντα, μιλάμε σήμερα, ξέρω εγώ, 2-3 δις, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Κολοσσία επένδυση. Και όταν ήρθε η ημερομηνία και πήγαμε στο γραφείο του κ. Μάρτη, δεν είχε έρθει κανένας. Μα κανένας.
ούτε από το Υπουργείο Βιομηχανίας, ούτε από το Υπουργείο Γεωργίας, ούτε από το Υπουργείο Συντονισμού. Και του λέω, καλά του λέω κύριε Υπουργέ, εσείς είστε υπουργός. Μπροστά μου καλέσατε τα συναρμόδια Υπουργεία για το καλό του τόπου και για το καλό του Δήμου και για το καλό της Βορείου Ελλάδος, κάτι να κάνουμε. Και σας γράψανε στα παλιά του στα παπούτσια. Και με κοίταγε ο μάρτυρας και μου λέει, και τι θα μπορούσα εγώ να κάνω. Τον κοίταγα, με κοίταγε, λέω ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ, κατάλαβα και σκόρκα και έφυγα. Και κατέβηκα κάτω και έκανα μια σύσταση, ψηλό, ρε παιδιά, εδώ πρόκειται περί τραλοκομείου. Και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να ξαναβάρω μπρος σε ένα εργοστάσιο να παράγω λείπασμα και να το κάνω λόφους σαν τον προηγούμενο. Και είπαμε, θα αξιοποιήσουμε ένα τμήμα του εργοστασίου μόνο για να το μετατρέψουμε σε ένα εργοστάσιο ζωοτροφών. Και ευτυχή συγκυρία, τότε ήρθε η Εθνική Τράπεζα ένα πρωί και μας λέει ότι από τη Γερμανία έχουν έρθει κάτι κοντήλια 800 εκατομμύρια μάρκα, τα θυμάμαι τώρα γιατί είναι χαρακτηριστικά πράγματα αυτά, τα οποία δίνει η γερμανική κυβέρνηση για να γίνουν καινούρια και με υψηλή τεχνολογία εργοστάσια ζωοτροφών στην Ελλάδα. Διότι οι Γερμανοί ξέραν ότι είχαμε δυνατότητες να δώσουμε και ζωοτροφές στη Γερμανία. Είναι το μεγάλο θέμα αυτό, το οποίο μπορούμε καμιά φορά να το αναλύσουμε σε άλλη βάση και σε τι μπορεί να συμβεί και σήμερα στον τόπο. Λοιπόν, και έγινε η επαφή με την ΕΤΕΒΑ. Εν συνεχεία επρόκειτο να αγοραστούν και άλλα 18 στρέμματα που πουλιόντουσαν δίπλα στο εργοστάσιο για να μπουν τα μεγάλα σιλό και να γίνει ένα κολοστέο εργοστάσιο ζωοτροφών. Και η Εθνική Τράπεζα με εξυπάτησε εις την κυριολεξία. Είχα διοικητικό συμβούλιο, εσήκωσα το τηλέφωνο, είχαν πάει και είχαν έρθει μελετητέ, πράγματα παιδευόμασταν 6 μήνες και λέω ήταν τότε, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο Γόντικας. Ο Γόντικας, διοικητής της ΕΤΕΒΑ. Της ΕΤΕΒΑ, και του λέω, κύριε διοικητά, έχω στην άλλη γραμμή το διευθυντή του πρακτηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σαμανίδη, να δώσουμε την προκαταβολή, να αγοράσουμε το οικόπεδο. Θα προχωρήσει η επένδυση. Ζητούσαμε απλώς μια επιυξημένη δανειοδότηση για να κάνουμε το εργοστάσιο τροφών. Μου λέει, θα σας πάρω σε 5 λεπτά. Σηκώνει το τηλέφωνο, μου λέει, την άλλη εβδομάδα υπογράφουμε στο συμβολιογράφο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, του λέω. Κλείνω το τηλέφωνο, παίρνω τον κύριο Σαμανίδη, του λέω, δώσε την προκαταβολή. Και δεν έγινε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και τότε προσπαθήσαμε με δικά μας μέσα να, και μερικώς το προχωρήσαμε, αλλά υπάρχουν και οι ατυχίες στις δοκιμαστικές λειτουργίες, όπου έτρεχα και μόνος βέβαια, διότι οι δυνατότητες ήταν πάρα, τότε μας είχαν μπλέξει πάρα πολύ άσχημα με το θέμα των οικονομικών της εταιρείας. Θυμάμαι ότι στη δοκιματική λειτουργία που είχαμε κάνει και κάτι μηχανήματα κάτω στη χροπή δικά μας για την επεξεργασία του Βάμβακος, είχαμε μεταφέρει και κάτι μηχανήματα από τη χροπή για να κάνουμε και εκεί πέρα και την προεργασία να πάρουμε και φτηνή πρώτη ύλη Βάμβακος. Κύριε Σοφιανόπουλο, αυτά δεν μας ενδιαφέρει μας. Εγώ άλλο σας ρωτώ, ξεχάστε τον Σοφιανόπουλο και την χροπή. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτός ο Αμερικάνος έριξε 95 καλέδες, δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια. Κατάρτισε φυλακή. Κατάρτισε φυλακή γιατί το εργοστάσιο το κλείσανε. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Και ήταν ο κύριος Μάρτης υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, φίλος του κύριου Καραμαλή και άλλος ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος, δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Μάλιστα. Να είναι καλά και δύο. Πάμε παρακάτω. Και τώρα πριν. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Πριν 4 μήνες το κόψανε με τα οξυγόνα. Το προσπαθούσα να το κρατήσω, το πουλήσω στον πληστηριασμό. Η εκαθαρίστρια, όταν βγάλανε τη χροπή παρατύπως και παρανόμως σε εκαθάριση, μα όχι, μα είναι, αυτά είναι εγκληματικές προδοσίες. Ο δήμαρχος Ασπροπύργου, ο κύριος Λιάκος, μίλησε για πυρόληση. Νούμερο πατέντας 4759-326-788, εταιρεία Μπαλμπόα. Η Αμερική απειγόρευσε τη δημιουργία καυστήρων γιατί υπάρχουν 30.000 εργαζόμενοι που θα απολυθούν. Αυτή η πατέντα δημιουργεί ρεύμα 950 κιλοβατόρες ανά τόνο σκουπιδιών. Ο κύριος Λαλιώτης έστειλε ανθρώπους στην Αμερική για αυτό το λόγο. Ναι. Άρα επιβεβαιώνεται αυτά που λέτε. Τώρα λέει να καλέσουμε τον κύριο Ρούση, το είπαμε. Ο κύριος Σταυλάρης λέει ότι από τη θερμότητα που παράγεται από το κάψιμο των σκουπιδιών παράγεται ρεύμα και η θερμοκρασία χρησιμοποιείται για να στείλουμε ατμό για τη θέρμανση των κατοικιών. Αυτό που είπατε πάλι για, για το θάψιμο που γίνεται στην Αμερική και παίρνουν αέριο. Παπαδημητρίου, Θεσσαλονίκη, δίνει και το τηλεφωνό του. Πρώτον, για το εργοστάσιο Καλοχωρίου. Είναι σωστά αυτά που λέτε. Για τη σημαία ο πλαστήρας θα τους είχε εκτελέσει.
Τρίτον, ο Γάμα Παπανδρέου το 51, την υψικάμινο που μας δώσανε για αποζημίωση οι Γερμανοί, την άφησε στο Αμβούργο και πουλήθηκε στη Βουλγαρία για παλιοσίδερα. Ο Γάμα Παπανδρέου το 51, την υψικάμινο που μας δώσανε για αποζημίωση οι Γερμανοί, την άφησε στο Αμβούργο. Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρω εγώ δυστυχώς. Μάλιστα οι καθηγητές στα Πολυτεχνία της Γερμανίας το φέρανε σαν παράδειγμα και λέγανε: Ιδού δώσαμε πολεμικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα μια ολόκληρη ψυκάμινο και αυτή δεν έχουν την πάρουν. Μετά πληρώναμε και ενίκιο και μετά την πουλήσαμε για παλιοσίδερο. Είναι αλήθεια αυτό? Αληθέστατα. Αληθέστατα. Γιατί δεν την πήραμε? Τι λόγο? Ποιος? Υπάρχει ελληνικό κράτος, κύριε Γούλη? Δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εξαιρέσει. Ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί να το κάνει αυτό? Τι να ξέρει ο Γιώργος Παπανδρέου από αυτά τα πράγματα? Δεν είναι μόνο ενός ανθρώπου υπόθεση, κύριε Χούντε. Εδώ χρειάζεται μια συλλογική. Το 1951 δεν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Το 51... Είναι πλαστήρες Παπανδρέου, πώς δεν είναι? Και όχι, Βενιζέλος. Είναι τσουδερός, ΕΠΕΚ. Τσουδερός, ΕΠΕΚ. Ναι. Είναι πλαστήρες. Σαφώς πλαστήρες, ναι. Πλαστήρας, αλλά ο πλαστήρας μόνος, τι να κάνει ο πλαστήρας μόνος του? Σταθείτε, κύριε Σοφιανόπουλε μου. Λέει το 1951. Μάλιστα. Δεν υπήρχε Παπανδρέου το 51. Μα αγαπητέ, το 50, κύριε Χούντα, προσέξτε, το 51 μας τη δώσανε οι Γερμανοί. Και παρέμενε εκεί επί χρόνια. Όταν το 1900, μα αφήστε, μα το ξέρω καλά το θέμα, το 1958... Δεν υπερασπίζουν τον Γιώργο Παπανδρέου. Λέω όμως ότι το 51 δεν ήταν ο Παπανδρέου. Αυτό λέω. Ναι, το 51 μας τη δώσανε οι Γερμανοί. Ναι, σαν λοιπόν. Πολεμική αποζημίωση. Ναι, λοιπόν. Και έμενε. Ήρθε το 52, ήρθε το 53, το 54, το 55, το 56, το 57, το 58, το 59, το 60 και η ψυχάμινος έμενε εκεί. Δεν είναι πότε μας, οι Γερμανοί μας είπανε πάτε τη κύριε το 51. Ωραία. Ο πλαστήρας δεν ήξερε. Σαν αυτή που έφερε ο Αγγελόπουλος. Βεβαίως. Ναι. Και στο Πολυτεχνείο του Μπράουνσβαϊκ, ξεκάθαρα, ο καθηγητής του έλεγε αυτό ειρωνευτικά για την Ελλάδα. Στο τμήμα των μηχανολόγων. Λέει, την έχουμε εδώ, λέει, και σε λίγο οι Έλληνες θα πληρώνουν και ενίκιο, λέει. Διότι ένα διάστημα μας είπαν ελάτε την πάρτε, ξέρω εγώ, για δύο χρόνια. Μετά μας λέει τώρα θα πληρώνετε και πληρώνουμε και ενίκιο. Και εν συνεχεία μετά από πολλά χρόνια είπανε προκειμένου να πληρώνουμε ενίκιο, την πουλήσαμε για παλιοσίδερα. Ξέρω στη Βουλγαρία, πήγε στη Ρουμανία, πήγε στη Ρωσία. Πάντως εμείς δεν την πήραμε ποτέ, δεν γύρισε ποτέ εδώ, δεν λειτουργήσε. Γιατί? Θα ρωτήσω τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Παπαδρέου, τον κύριο Μάρτη και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συντελέσει και είναι οι γείτορες της χώρας υπό όλα αυτά τα χρόνια. Η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σοφιανόπουλο για την φοβερή ενημέρωση που μας έκανε γύρω από τα σκουπίδια. Εμείς, σαν συμπέρασμα, το μόνο το οποίο μπορούμε να βγάλουμε απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτό το πρόβλημα των σκουπιδιών δεν έπρεπε να υπάρχει, κακώς υπάρχει. Θα μπορούσε να έχει λυθεί τόσα χρόνια. Και μάλιστα με αποτελεσματικό τρόπο, αφού η επιστήμη και ένας αρμόδιος εδώ, ο οποίος χημικός το επάγγελμα, ο κύριος Σωτήρης Σοφιανόπουλος, δημόσια ισχυρίζεται και τι να κάνω, δικαιώνεται συνέχεια από τις κύριος Πλαρινός έκανε εισήγηση στη Βουλή. Τι να πω άλλο. Λυπόμαστε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε που είσαστε και απόψε μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυτή του νόμου 1083 της 30 Οκτωβρίου του 1983.